Herr Ministerpräsident, Exzellenzen, meine Damen und Herren, Kalissas Mera, ich begrüße Sie herzlich in den zweiten Tag unserer Konferenz. Hellas in der Krise, wie kann sich Griechenland in Europa neu erfinden? Der gestrige Abend hat im Rahmen der Fragestellung unserer Konferenz mit weitreichenden Anregungen zur Reflexion über die Gegenwart und die Zukunft Μια κριτική αλληλεγγύη των Ευρωπαίων εταίρων στις χυμαζόμενες κοινωνίες του Νότου, φύγει προς τα μπρος για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ του ανεπτυγμένου πυρήνα της Ευρωζώνης και της λιγότερο ανεπτυγμένης περιφέρειας, νέα οικονομική διακυβέρνηση στο πλαίσιο ενός New Green Deal. Έχει αποβεί μέσα στην τελευταία διετία σαφές πως η τραγικά βιωμένη συνθετότητα των πραγμάτων είναι εύκολο να πολιορκήσει την κριτική σκέψη, να την οδηγήσει στους αναχρονισμούς του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας, αλλά και να ακυρώσει τον δημόσιο διάλογο, εκβιάζοντας μια στάση μυρολατρικής αποδοχής των τετελεσμένων στις ανεξέλεγκτες αγορές ή μια στάση άρνησης πολλών από όσα θεωρούσαμε μέχρι πρόσφατα αδιαπραγμάτευτα, όπως είναι το ανολοκλήρωτο ακόμη εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Μια κατά τη γνώμη μου επιτυχημένη εκστρατεία ενημέρωσης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά των Διακρίσεων ξεκίνησε τις τελευταίες μέρες με βασικό σύνθημα «Κανείς άνθρωπος δεν χωράει σε ένα σιρταράκι». Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση συνειδητοποιήθηκε την τελευταία διετία πόσο πολύτιμη είναι η αρχή «Καμία χώρα δεν χωράει σε ένα σιρταράκι». Ελπίζω πως σήμερα έχουμε απομακρυνθεί αρκετά από εκείνες τις πρώτες συναισθηματικές αντιδράσεις που πίστευαν πως μπορούν να εξηγήσουν εξαπλουστευτικά την κρίση ως συνέπεια ενός πάρτι στη Μεσόγειο και τα χρέη ως το προϊόν μιας άμετρης σπατάλης που την απέκρυψε η δημιουργική λογιστική. Σκοπός μας και σήμερα παραμένει να συνεχίσουμε αναδεικνύοντας όψεις της συνθετότητας του σημερινού τοπίου, να συζητήσουμε ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές ευθύνες των καιρών μας, καθώς και με τις κρίσιμες προκλήσεις για την ελληνική δημοκρατία και κοινωνία, αλλά και με τις δυνατότητες που οι κίνδυνοι που απειλούν την περιφέρεια θέτουν στο προσκήνιο για να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ενοποίηση ή αλλιώς πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε την ανάγκη της κρίσης φιλοτιμία για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Αυτή η τελευταία φράση θα μπορούσε να αποτελεί το κόκκινο νήμα όσων οι ομιλητές της σημερινής μέρας πρόκειται να συζητήσουν, εποπτεύοντας σε τρία στρογγυλά τραπέζια θεσμικές, οικονομικές και πολιτισμικές όψεις ενός δύσκολου παρόντος. Οι θεσμοί σε κρίση, η οικονομία σε διέξοδο, ο πολιτισμός σε καμπή. Θα καταφέρουν οι Έλληνες πολίτες να αναπτύξουν μια πολιτική προσανατολισμένη στην κοινή ευημερία και την κοινωνική συνοχή, μια νέα πολιτική κουλτούρα υπευθυνότητας, διαφάνειας και δικαιοσύνης, όπως και να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στο κράτος. Ποιες δομικές μεταβολές είναι απαραίτητες, ώστε να καταστεί επιδεκτική μεταρρυθμίσεων ή σε μεγάλο βαθμό συντεχνιακά οργανωμένη ελληνική οικονομία, ποιες πολιτισμικές αξίες και ποιες συλλογικές παραστάσεις έχουν πλειοψηφικό χαρακτήρα σε αυτή την συγκυρία της σύγχυσης και των αντιφατικών συλλογικών συναισθημάτων, πώς αντιδρούν οι σύγχρονοι καλλιτεχνικοί και πολιτιστικοί παραγωγοί ως σεισμογράφοι μπροστά σε αυτή την κρίση, πώς εκφράζουν τη συνείδηση της σύγχυσης ή μιας ενδεχόμενης καμπής. Ως εκπρόσωπος του κλάδου των νεοελληνικών σπουδών σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο, βρέθηκα συχνά κατά την τελευταία διετία να αντιμετωπίζομαι ως ειδικός εν γέννη περί Ελλάδας,
σε κάθε πράξη των επιταχυνόμενων εξελίξεων, με την αφορμή κάθε συμβάντος, μιας ακόμη πρότασης της διαβόητης Τρόικας, μιας ακόμη διαδήλωσης των αγανακτισμένων, μιας ακόμη κυβερνητικής κρίσης, χτυπούσε το τηλέφωνο στο γραφείο. Δημοσιογράφοι ζητούσαν αναλύσεις, συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο ή συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές. Καθώς είμαι της γνώμης πως οι ειδικοί, πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι και οικονομολόγοι θα έπρεπε να πάρουν το λόγο, πρότεινα στη θέση μου συναδέλφους και συναδέλφισες από ελληνικά πανεπιστήμια οι θέσεις και αναλύσεις των οποίων έκρινα πως θα διαφώτιζαν και θα εμπλούτιζαν το ασαφές τοπίο μια συχνά προκατηλημένης πληροφόρησης. Η ίδια διαμεσολαβητική λειτουργία των νεοελληνικών σπουδών στη γερμανική δημόσια σφαίρα υπήρξε επίσης το μέλημα του συνεδρίου «Η Ελλάδα σε κρίση». Η συνεργασία με τις ακαδημαϊκές εταιρείες και τα πολιτικά ιδρύματα στη Γερμανία συνιστούν συνεπώς σταθερή επιδίωξή μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάγκη της κρίσης φιλοτιμία για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Επιτρέψτε μου, από μεριάς μου ως μελετητή της λογοτεχνίας, να αφιερώσω τη σημερινή συνάντηση στη μνήμη ενός σημαντικού Έλληνα πεζογράφου και πολιτικού αναλυτή, του Νίκου Θέμελη, ενός συγχρόνου μας που δεν κουραζόταν ποτέ να αναζητά με τη λογοτεχνία του ένα αξιακό αντίβαρο απέναντι στις αγοραίες αντιλήψεις και επιδίωκε να ακούσει τις αλήθειες των άλλων. Για τον Θέμελη, στην Ελλάδα βιώνουμε μία κρίση ολική. Κρίση του πολιτικού συστήματος, της κοινωνίας και του αξιακού μας πολιτισμού. Κρίση ίσως και ταυτότητας της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Αποτέλεσμα φαινομένων της παρακμής και της υπανάπτυξης. Γνωρίζουμε τις πελατειακές σχέσεις των κομμάτων, πολιτικούς που προτιμούν να διατηρήσουν την εξουσία και αποφεύγουν το πολιτικό κόστος, ελαστική ηθική στη δημόσια ζωή, αλλά και επίσης αποτέλεσμα του σκληρού πυρήνα μιας χολής και αυτοκαταστροφικής παιδείας, μιας αναχρονιστικής κουλτούρας, όπως αποτυπώνεται σε έναν αμοραλισμό που περιστράφηκε και περιστρέφεται γύρω από το κέρδος και συγχρόνως νομιμοποίησε και νομιμοποιεί την ίσονα προσπάθεια. Πρόκειται για εκείνη την κυρίαρχη ή έστω τρέχουσα κουλτούρα που υπονόμευσε και εξακολουθεί να υπονομεύει τα τρία ακόμη επίκαιρα και ανολοκλήρωτα πολιτικά σχέδια της μεταπολίτευσης. Δηλαδή την ανάγκη της αποκατάστασης της δημοκρατίας, στη συνέχεια το αίτημα της αλλαγής και πρόσφατα το εγχείρημα του εξυγχρονισμού με ευρωπαϊκό πρόσωπο. Εκ μέρους του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ομιλητές και τις ομιλήτριες για την πρόθυμη αποδοχή της πρόσκλησή μας να λάβουν μέρος στο φόρουμ διαλόγου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το πολυπληθέστατο κοινό που με την παρουσία του και την ενεργή συμμετοχή του εχθές επιβεβαίωσε πως την πρωτοβουλία μας την χρειάζονται οι ελληνογερμανικές σχέσεις. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Heinrich Böll Stiftung και τους συνεργάτες της, την κυρία Όλγα Δρόσου, πρώτα απ' όλους για την εξαιρετική και πολλαπλώς γόνιμη συνεργασία μας. Και τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, της διερμηνής μας, την κυρία Αγνή Χασάπη και την κυρία Ανθή Βιδενμάιερ, που έκαναν δυνατή την επικοινωνία μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ganz unaufgefordert wollte ich. Και εγώ θέλω να σας καλωσορίσω, λέει η κυρία Δρόσου. Η
Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Πεχλιβάνος. Αυτό αφορά το τελευταίο πάνελ. Στο τέλος, όπως μπορείτε να δείτε στο πρόγραμμα, θα μιλήσουμε για τη γερμανοελληνική συνεργασία και την προοπτική της και καταφέραμε να έχουμε για όσο ομιλητές που είναι ειδικοί και χαιρόμαστε γι' αυτό και ελπίζουμε να σας ενδιαφέρει να μάθετε τι γίνεται σε αυτό το πεδίο και από πρακτικής άποψης, όχι μόνο στη θεωρία. Αυτά ήθελα να προσθέσω. Ευχαριστώ και ελπίζω να σας αρέσει η εκδήλωσή μας. Συντονιστής, θέλω να παρακαλέσω τα μέλη του πάνελ να λάβουν τις θέσεις τους. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Κατρίτσκε. Ευχαριστώ που ήρθατε κοντά μας. Το θέμα είναι οι θεσμοί σε κρίση. Σίγουρα θα ακούσουμε πολύ σοβαρά πράγματα. Και εισαγωγικά, δύο πράγματα θέλω να πω. Αρχικά, θέλω να συνδέσω αυτά που λέχθηκαν χθες. Και ο καθένας πήρε τη δική του άποψη. Όμως, όλοι διαπιστώσαμε πως όταν η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωζώνη και πολλοί είπαν πως ήταν λάθος, τότε το σωστό όμως ήταν αυτό να θεωρηθεί πως έπρεπε να αλλάξουν πολλά πράγματα. Πολλοί θεωρούν πως ήταν χαμένος καιρός γιατί η Ελλάδα δεν εκμεταλλεύτηκε τις δυνατότητες που της έδωσε που ήταν μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ βρισκόμουν στην Ελλάδα όταν ανακοινώθηκε η έκθεση Reichenbach, δηλαδή των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και η έκθεση του ΟΑΣΑ. Η αντίδραση των Ελλήνων και με αυτούς που μιλούσα, όλοι έλεγαν πως δεν λέχθηκε τίποτα το νέο. Το ερώτημα ήταν, αφού όλοι τα γνωρίζετε αυτά, γιατί δεν έγινε τίποτα? Και η απάντηση που λαμβάναμε πάντα ήταν βρισκόμαστε στην Ελλάδα και όλα είναι πιο δύσκολα εδώ. Για μένα αυτό είναι ένα ερώτημα που απευθύνεται προς όλους τους ομιλητές. Ίσως έχει να κάνει με την νοοτροπία και την υποκειμενικότητα που δύσκολα δέχεται αλλαγές, δεν είναι επιδεκτική σε αλλαγές. Η δεύτερη σκέψη μου ήταν πρόσφατα, έκανα μια συνέντευξη, μάλλον διάβασα μια συνέντευξη του Μπουτάρη, του νέου δήμαρχου της Θεσσαλονίκης, και είδα και η εκλογή του έγινε δεχθεί ως αλλαγή στην Ελλάδα. Στη συνέντευξη λοιπόν αυτή, ο Μπούταρης είπε, απαντώντας το ερώτημα ποιο ήταν το δυσκολότερο, είπε το δυσκολότερο είναι η νοοτροπία που δεν αλλάζει εύκολα. Και αυτά που θέλω να κάνω σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις σε τοπικό επίπεδο δεν επιτυγχάνουν λόγω της νοοτροπίας. Το δεύτερο ενδιαφέρον που είπε ήταν ίσως μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα εάν μοχθήσουμε αρκετά. Αυτές οι σκέψεις μου προς το θέμα και θα ήταν καλά εάν ο ένας ή ο άλλος από εσάς θα μιλούσε για αυτά.
η κριτική που ασκείται στο μεταρρυθμιστικά σχέδια της Ελλάδας δεν λαμβάνει υπόψη τις διάφορες ευαισθησίες και τα γενόμενα στην Κύπρο. Λοιπόν, στην αρχή θα μιλήσει ο κύριος Τσουκαλάς, μετά ο καθηγητής Βούλγαρης, κατόπιν η κυρία, η καθηγήτρια Σπανού, η οποία αντιπροσωπεύει ένα θεσμό. Όλοι είστε καθηγητές. Και τέλος ο καθηγητής Βίζενταλ, ο οποίος θα προσπαθήσει να συσχετίσει τον μετασχηματισμό στην Ελλάδα με άλλους μετασχηματισμούς στην Ευρώπη. 15 λεπτά για τον καθένα σας και μετά από αυτό θα σας υπενθυμίσω. Θα δώσουμε το λόγο και στο κοινό και αυτό νομίζω επιθυμείτε και ελπίζω να μην μιλήσετε πολλή ώρα για να έχουμε και συζήτηση μετά. Δυστυχώς θα μιλήσω ελληνικά, τα γερμανικά είναι ανεπαρκή. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω. Βρίσκομαι εδώ στο Βερολίνο, σε αυτήν την υπέροχη πόλη και με την ευκαιρία αυτή που είναι, δεν είναι πάντα ευχάριστα αυτά που έχουμε να πούμε, αλλά πάντως είναι η μοίρα μας, τουλάχιστον η μοίρα μας τα τελευταία χρόνια. Γιατί η χώρα στην οποία βρισκόμαστε και στην οποία ζούμε και την οποία αγαπάμε φαίνεται να πνέει τα λίσθια. Μέσα σε μια νύχτα η Ελλάδα, μια Ελλάδα που κανείς ακριβώς δεν φαίνεται να ήξερε τι είναι, μεταμορφώνεται σε κάτι που κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί αν θα είναι βιώσιμο. Και εδώ αρχίζουν τα πρέπει. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Ο χαμένος παράδειος των οχνηρών και χαραμοφάιδων πρέπει να μορφωθεί σε μια χώρα υπεύθυνων πολιτών. Νέα πρόσωπα, νέα προσωπία και νέα αρχέτυπα θα εμφανιστούν στη σκηνή. Αρχέτυπα. Πρέπει να φύγει ο νορθολογικός Ζορμπάς και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα ένας ορθολογικός σουμπετεριανός επιχειρηματίας. Exit, δηλαδή ο τεμπέλης λουφαδόρος, έντερο ο ευσυνείδητος πολίτης. Όλα αυτά φυσικά είναι αρχέτυπα. Αλλά όσο και ψεύτικα να είναι, αντιστοιχούν σε μια πραγματικότητα η οποία γίνεται γενικώς δεκτή. Το θεραπευτικό σοκ που πρέπει να μας επιβληθεί, λένε, δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι επίσης πολιτιστικό, ιδεολογικό και κόσμο-θεωρητικό. Και η Ελλάδα ζητεί. Μια μικρή διακοπή μέχρι να πάρουν όλοι τα ακουστικά τους. Α, ωραία, εντάξει. Να αρχίσω από την αρχή μετά. Ja, das hätten wir vielleicht sagen sollen, dass die Referate zum. Ξεχάσα να πω πως πολλές από τις μερικές από τις εισηγήσεις είναι στα ελληνικά. Θα κάνετε κλικ πάλι, όμως θα μου αφήσετε ένα δύο λεπτά περισσότερο. Βέβαια, βέβαια. Διακόψαμε αυτά τα δύο λεπτά. Διαμοδόχος. Σκάκι. Time out. Eine Minute. Halbe Minute. Νομίζω δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να πάρουν όλοι τα ακουστικά, λέει ο κύριος Κατρίτσκε. Όλγα, δεν είχαμε προβλέψει αυτή την περίπτωση.
Μας επιτρέπει ο κόσμος που περιμένει τα ακουστικά να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έλεγα ότι το σοκ που καλείται να υποστεί η Ελλάδα, αυτό το μεγάλο πρέπει το οποίο κρέμεται πάνω από το εξυλλογικό μας κεφάλι, είναι, δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και πολιτιστικό και κόσμο-θεωρητικό. Καλούμαστε λοιπόν να συρθούμε γονιπετής ενώπιον εταίρων, φίλων, πιστωτών και να ζητήσουμε έμπρακτη, να δείξουμε έμπρακτη μετάνοια για αυτό που είμαστε και για το οποίο ίσως ορισμένοι από εμάς επερώμαστε. Το ερώτημα είναι τι θα πει επερώμαστε, γιατί ως ένα βαθμό ήταν και εύλογο. Θέλω να υπογραμμίσω κάτι παράξενο, το οποίο είναι και πολιτιστικά παράλογο, αλλά και λογικά εντελώς ανακόλουθο. Καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε τι? Σε μια κοινωνία όπου πρέπει να καταξιώνονται χωρίς καμία επιφύλαξη όλες οι ανάλγητες μεγαλοειδιοτέλειες, την ίδια στιγμή που οι μικροειδιοτέλειες των ανθρώπων, οι οποίοι επιχειρούν απλώς να επιβιώσουν, πρέπει να καταδικαστούν στο πύρτο εξώτερων. Αυτή είναι η τρέχουσα, αν θέλετε, ιδεολογία η οποία υποτίθεται ότι πρέπει να μας διέπει, και εδώ βρίσκεται, πιστεύω, ένα κεντρικό σημείο της κακοδομανίας της σήμερας Ελλάδος. Δεν προτίθεμαι βέβαια να φιλοσοφήσω, αλλά το θέμα πρέπει να τεθεί, πιστεύω, για τον εξής λόγο. Ότι μέχρι πρόσφατα η Ελλάδα μπορούσε, νόμιζε ότι μπορεί, να συνδυάζει το τερπνό με το ωφέλιμο. Οι Έλληνες πίστεψαν ότι μπορεί να προσβούν στα αγαθά της ανάπτυξης χωρίς να παρατήσουν και να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές μορφές αλληλεγγύης ή κοινωνικής συνοχής. Χαρακτηριστικό, εμπειρικό στοιχείο. Επί 20-25 χρόνια το ποσοστό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν το μεγαλύτερο από όλες τις χώρες στο ΩΣΑ. Και ταυτόχρονα, αυτό είναι που πρέπει να υπογραμμίσει κανείς, τα ποσοστά συγκριτικά των αυτοκτονιών, των ψυχικών νόσων, της εγκληματικότητας, των ναρκωνικών, εξακολούθησαν να είναι πάρα πολύ χαμηλά. Πίστεψαν δηλαδή αφελώς οι δύστιχοι Έλληνες ότι η πρόσβαση στη γη της καπιταλιστικής επαγγελίας ήταν εφικτή χωρίς να καταλύονται οι παραδοσιακές αμοιβαιότητες. Αυτό πιστεύω ακριβώς ήταν το υλικό, οικονομικό και ιδεολογικό υπόβαθρο του μικρομεσαίου θαύματος. Ένας θαύματος όμως το οποίο έχει πραγματολογική βάση. Και θα επιμείνω πολύ στον καταμερισμό της εργασίας, ο οποίος είναι εντελώς ιδιαίτερος. Ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες εργάζονται, επιζούν ως μικροεπιτιδηματίες και μικροεπαγγελματίες ανεξάρτητοι. Στην αρχή του 20ου αιώνα, οπότε ήταν προφανές ήδη ότι το σύστημα είχε αγκρίσει στα ακραία του όρια, οι αυτοαπασχολούμενοι ξεπερνούσαν ακόμα το 40% του ενεργού πληθυσμού. Την ίδια στιγμή που οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν μάλιστα σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν ξεπερνάνε τα 35%. Σε σχέση με τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες της Δύσης, όπου οι μισθωτοί είναι 90-95, καμιά φορά 98%, η απόκτηση είναι προφανώς θεαματική και τεράστια. Απομένει βέβαια το 25% του δημόσιου τομέα, το οποίο έχει επικεντρώσει ευρύτερα την μνήμη όλων εκείνων οι οποίοι σκέφτονται ότι πρέπει να μειωθεί το δημόσιο. Πρέπει να υπογραμμιστεί όμως ότι από μια μέρα το ποσοστό αυτό καθ' αυτό δεν είναι μεγάλο. Αντίστοιχα ποσοστά υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερον όμως και σημαντικότερο, η σημασία του δημόσιου τομέα δεν πρέπει να κριθεί, και η λειτουργία του δεν πρέπει να κριθούν αυτονόμως, πρέπει να κριθούν σε συνάρτηση με τον ιδιωτικό τομέα. Όπου δηλαδή η ιδιωτική αγορά παραμένει εργασίας, παραμένει καχεκτική ή ανύπαρκτη. Όπου η κοινωνία δεν παρέχει άλλες ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης, είναι προφανές ότι η δημόσια απασχόληση θα αποκτήσει μια προνομιακή, συμβολική και λειτουργική σημασία. Και αυτή η ιδιαίτερη
μορφή καταμερισμού της εργασίας δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς τα παρακολουθήματά της. Από τη μια μεριά, αυτή είναι ακριβώς που προσδιορίζει τις μορφές κοινωνικής κινητικότητας. Δηλαδή τις ιδεολογικές και φαντασιακές σταθερές πάνω στις οποίες στηρίζουν οι άνθρωποι τα όνειρά τους, τη προσδοκία τους, τις μορφές επιβίωσης τους. Με δεδομένη λοιπόν την συχνότητα του ιδιωτικού τομέα, η πλειονότητα του πληθυσμού από τη μια μεριά προγραμματίζει τις ανεξάρτητες δραστηριότητές της, τις επιβιωτικές, και από την άλλη επιχειρεί να μετάσχει στο ασφαλές καταφύγιο του δημόσιου τομέα. Οι στρατηγικές όμως αυτές δεν είναι αλληλοαποκλειόμενες, είναι συμπληρωματικές. Η ευρεία οικογένεια λειτουργεί ως ιονή επιχείρηση, προγραμματίζοντας το αβέβαιο μέλλον της και προσπαθώντας ταυτόχρονα να πατήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες βάρκες αυτών των χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παινία δηλαδή, τέχνας κατεργάζεται και εξακολουθεί να κατεργάζεται. Δεν θα επιμείνω, απλώς θα αναφέρω ενδεικτικά τις κοινωνικές προεκτάσεις αυτής της ιδιαιτερότητας. Εμμονή στη διατήρηση της ιδιοκτησίας συχνά ακαλλιέργητων αγροτικών κλήρων, συστηματική πολυαπασχόληση, αντασφαλιστική λειτουργία της ευρείας οικογένειας, φετιχοποιημένος προγραμματισμός μιας εκπαιδευτικής ανέλυξης η οποία στοχεύει στο δημόσιο, και γι' αυτό ακριβώς άπειροι είναι οι άνθρωποι που και σήμερα ακόμα επιβιώνουν, οι οικογένειες μάλλον που επιβιώνουν ταυτόχρονα και παράλληλα απασχολούμενοι και ευκαιριακές μορφές γεωργίας, σε ανασύτηση εποχιακών εργασιών στον ιδιωτικό τομέα, στον τουρισμό ή και αλλού, σε οικογενειακές μικροεπιχειρήσεις, αλλά και σε μια δημόσια απασχόληση ενός τουλάχιστον μέλους της οικογένειας. Εδώ ακριβώς εντοπίζονται οι παρενέργειες, οι οποίες στη συνέχεια θα επισύρουν την μήνη όλων των απανταχού εξυγχρονιστών. Εκτεταμένη διαφθορά, όχι μόνο στη μεγάλη κλίμακα, αλλά κυρίως στη μικρή κλίμακα, να πω παρενθετικά ότι άλλο η μικροδιαφθορά, άλλο η μεγάλη διαφθορά, εμμονή των πελατειακών πλεγμάτων, υπερδιωγγωμένο, όχι, αλλά αναποτελεσματικό κράτος, από το οποίο όλοι κρύβονται και όλοι προσδοκούν ανταλλάγματα, συστηματική φοροδιαφυγή, άνθηση της υπόγειας οικονομίας, η οποία φτάνει, έχει υπολογιστεί ότι φτάνει μέχρι τα 40% του ΕΠ, και εξάπλωση των γνωστών τζαμπατζίδικων προτύπων συμπεριφοράς, free riders. Όλα αυτά όμως τα συμπτώματα είναι πρωτίστως δευτερογενή. Διότι σε όλες τις φτωχές χώρες, σε όλες τις χώρες όπου οι ανεξάρτητοι μικρομεσαίοι δίνουν τον τόνο, οι τέτοιες μορφές παρέκκληση από τα ορθολογικά δυτικά πρότυπα είναι αναπόφευκτες, πιστεύω. Και πάνω σε αυτή τη βάση αναπτύχθηκε ο ιδιαίτερος πασοκικός μικρομεσαίος λαϊκισμός. Το επινοητικό σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου αντιστοιχούσε με απόλυτη, πιστεύω, ακρίβεια στην νεοελληνική ταξική και κοινωνική ιδιαιτερότητα. Οι μικρομεσαίες κοινωνίες εκτρέφουν μικρομεσαίες ιδεολειψίες. Το θαύμα όμως, το δράμα της Ελλάδος σήμερα είναι ότι, όπως όλα τα θαύματα, έτσι και το μικρομεσαίο θαύμα της Ελλάδας είχε ημερομηνία λήξης. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90 η έκρηξη του συστήματος ήταν αναπόφευκτη. Η τρέχουσα κρίση δεν έκανε τίποτα άλλο, πιστεύω, από τον αοξύνη της άλλης αντιφάσης. Το τέλος εποχής εμφανίστηκε βέβαια σε συνάρτηση με την δημοσιονομική εκτροπή και την έκρηξη του δημοσίου χρέους. Αλλά και παγιώθηκε σαν αποτέλεσμα εσφαλμένων αλυσιδωλών ή και εγκληματικών πολιτικών επιλογών. Αλλά οι ρίζες του τέλους αυτού βρίσκονται, πιστεύω, σε δύο πράγματα. Απ' τη μια μεριά, στην αντικειμενική πλέον αδυναμία του κοινωνικού συστήματος να αναπαραχθεί ανταγωνιστικά με τις άλλες μεγάλες καπιταλιστικές χώρες, και αφετέρου το γεγονός ότι μέσα στην Ευρωζώνη, όπως εξελίχθηκε, ο ανισμός ανάμεσα στις πλούσιες και στις φτωχές χώρες οδηγεί νομοτελειακά στην αποβιομηχάνηση των φτωχών και στην μείωση της σχετικής παραγωγικότητας των φτωχών,
στην κατάρρευση του εμπορικού συζυγίου των φτωχών, άρα και στην λύση του εξωτερικού δανεισμού, η οποία επιβαρύνει όλες τις χώρες οι οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με τις μεγάλες. Το τίμημα δηλαδή της ελεύθερης αγοράς στην εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι η εξακολουθητική άνηση ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο κομμάτια της Ευρώπης, την πλούσια Ευρώπη και στη φτωχή Ευρώπη. Εδώ ακριβώς αναπτύσσονται οι νέες ορθοδοξίες. Κάθε αιρετική ή εναλλακτική σκέψη οφείλει πλέον να πνιγεί εν τη γενέση της, μας λένε. Ακόμα αν τα κοινωνικά σώματα υποφέρουν, δυσφορούν, αντιδρούν ή ακόμα και αντιστέκτονται, η μονόδρομη συνταγή της παγκοσμιοποιημένης χρηματοπιστωτικής Ευρώπης είναι αδιάλακτη. Για να προκόψει ο κόσμος, μας λένε, πρέπει να αυξάνονται τα κέρδη και πρέπει να συρρυκνώνονται τα βιωτικά επίπεδα των λαών. Έχοντας λοιπόν, θα έλεγα, παρεκκλίνει από το ορθομέτρο, οι άφρονες και αυθάδεις Έλληνες πρέπει να ανακληθούν αμέσως στην τάξη. Όλα τα προτάγματα, τα εναλλακτικά και όλες οι πολιτικές αμφιδημίες πρέπει να πνιγούν εν τη γενέση τους. Και φοβούμαι, και εδώ θα γενικεύσω λίγο, ότι αυτό που σημαίνει στην Ελλάδα μπορεί να σημαίνει και να συμβεί αύριο και αλλού. Όσοι τολμήσουν να ακολουθήσουν την Ελλάδα στο δρόμο της απώλειας, θα πρέπει να υποστούν τα ίδια. Ίσως λοιπόν παραδόξως, μιλώντας για την Ελλάδα, μπορεί να μιλήσει κανείς για την αυριανή Ευρώπη ή για τον αυριανό κόσμο. Στην εισαγωγή του Καρλ Μάρξ στο κεφάλαιο μιλάει για την Αγγλία, αλλά λέει στους Γερμανούς «Δετέ φάμπουλα νεράτουρ». Μιλάμε για τη δική σου ιστορία. Μιλώντας δηλαδή για την ελληνική ιστορία, είναι πιθανότατο ότι και εμείς μιλάμε σήμερα για την ιστορία την ερχόμενη της Ευρώπης. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που περιφράζονται, αν θέλετε, ή μειώνονται οι προοπτικές, οι βιωτικές ή οι επιβιωτικές της πλειοψηφίας των ανθρώπων. Είναι για πρώτη φορά με τις περιφράξεις στην Αγγλία, αλλά αυτό πήρε δύο αιώνες. Σήμερα όμως είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει. Μέσα σε ελάχιστο καιρό περιφράζονται ή τείνουν να περιφραγούν οι επιβιωτικές διέξοδοι του μεγαλύτερου κομμάτιου του πληθυσμού. Κανείς φαίνεται δεν αντιστέκεται πια στην πλανητική κατήσχηση του καπιταλισμού του τζόγου. Και δεν υπάρχει συγκροτημένο ακόμα πολιτικό και ιδεολογικό πρόταγμα να κατασκευαστεί μια Ευρώπη από ισομερείς, ομοιογενείς, από ισότιμους λαούς και πολιτισμούς. Ίσως να ήταν αναπόφευκτο. Ίσως το υπέροχο για μένα και ιδεαλιστικό σχέδιο της κατασκευής της Ευρώπης, της ολοκλήρωσης της Ευρώπης, να ήταν αδύνατον να υλοποιηθεί. Ίσως επειδή χρειαζόταν πάρα πολλούς πόρους, πάρα πολύ χρόνο και αδιάλειπτη συστηματική πολιτική βούληση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε δύο πράγματα. Θα φέρω δύο παραδείγματα. 150 χρόνια μετά την ίδρυση της ανεξάρτητης Ιταλίας, ο Νότος και ο Βαράς εξακολουθούν να απέχουν παρασάγκες, έτη φωτός, ο Ιταλικός. Το Μεσοτζόρνο, το πρόβλημα του Μεσοτζόρνου δεν έχει λυθεί. Και ακόμα πιο κοντά μας, σκεφτείτε ότι τα 40 χρόνια της DDR ήταν επαρκή ώστε σήμερα, μετά από 25, πόσα έχουν περάσει από τότε που έγινε, μετά από 22 χρόνια, οι διαφορές ανάμεσα στην Ανατολική Γερμανία και στη Δυτική Γερμανία, αν εξαιρέσουμε το Βερολίνο, είναι ακόμα πάρα πολύ μεγάλες. Χρειάζονται συνεχή χρήματα, συνεχής προγραμματισμός, συνεχής ανακατάταξη πόρων για να είναι δυνατόν να ξεπεραστούν οι ανισορροπίες. Εδώ όμως είναι, πιστεύω, ότι βρισκόμαστε και τελειώνω, δεν θέλω να κάνω άλλη κατάχρηση, ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι αξιακό, ηθικό, πολιτικό και ιστορικό σε τελευταία ανάλυση. Από ό,τι φαίνεται να συμβαίνει στην Ευρώπη όπως και σε όλο τον κόσμο, όλες, θα έλεγα χωρίς εξαίρεση, οι μεγάλες λέξεις που κινητοποιούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό από την εποχή του διαφωτισμού φαίνονται να μεταλλάσσονται ανεπαίσθητα αλλά σταθερά. Η ελευθερία αρχίζει να συνοψίζεται στην ελευθερία του κερδένιν και του ατομικού επιχειρήν.
Η ισότητα μεταλλάσσεται σε μια εξασφάλιση μιας διαδικαστικής ισονομίας. Η αδελφότητα και η αλληλεγγύη έχουν πάει στα σκουπίδια. Η κοινωνική δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε μια λελογισμένη ακριβοδικία. Το δικαίωμα στην επιβίωση έχει εκφυλιστεί σε ένα απλό δικαίωμα στη διαφορά. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν συρρυκνωθεί σε εκείνα τα οποία είναι απόλυτος αναγκαία για να λειτουργήσει το αγοραίο σύστημα. Υπό τις συνθήκες αυτές, τα πολιτικά αποτελέσματα είναι και αυτά, θα λέει, καταλυτικά. Η δημοκρατία φαίνεται να έχει συρρυκνωθεί στη συντήρηση ενός πολιτικού θεάτρου, όπου όλες σχεδόν οι κέρυες αποφάσεις λαμβάνονται πια ερήμην των λαών και η πολιτική έχει μετατραπεί σε απλή διαχείριση των συμφερόντων των ασίδωτων αγορών. Είναι ίσως εύλογο. Στην εποχή της οικουμενικής ανταγωνιστικότητας επιστρέφουμε σε έναν πρωτόγνωρα άκρατο και αυτορυθμιζόμενο κοινωνικό δαρβινισμό. Ο Homo homini lupus του Hobbes δεν έχει μόνο κατατροπώσει τον Μάρξ, έχει αλλά σκολοπήσει και τον Κέινς. Και επιπλέον δεν φαίνεται καν να χρειάζεται να προσφεύγει στις υπηρεσίες ενός Λεβιάθαν που εμφανίζεται πια ως ετερόνομη μαριονέτα. Όλα αυτά φαίνεται, τουλάχιστον στα μάτια μου, να συνιστούν, αν όχι το τέλος, τουλάχιστον την παρακμή του ευρωπαϊκού διαφωτισμού όπως τον ήξερα εγώ. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι η ελληνική κρίση, η Ελλάδα μάλλον και η ευρωπαϊκή ιδέα είναι συνηθισμένες στην ιστορική τους εξέλιξη περισσότερο από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπτυχθεί παρά μόνο στο πλαίσιο μιας αλληλέγγυας Ευρώπης, μιας Ευρώπης του λαφωτισμού. Μόνη της είναι μοιραίων, θα καταρρεύσει. Και από την άλλη, η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί το λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού εάν δεν επανέλθει στις αξίες του διαφωτισμού. Δεν θα μπω σε αυτά περισσότερο. Τι μας απομένει να κάνουμε εμείς? Προφανώς να ελπίζουμε. Να ελπίζουμε ότι μπορεί να ανακάμψει και η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή ιδέα και να ελπίζουμε ότι θα κάνουμε ό,τι, όλοι μας ό,τι μπορούμε καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, λέει ο κύριος Κατρίτσκε. Μας άνοιξε τους ορίζοντες. Ήταν πολύ καλή η εισήγησή σας και ειδικά στο Βερολίνο η υπόδειξη πως οι συναλλαγματικές μεταφορές χρημάτων ήταν απαραίτητες για να αντισταθμιστούν οι διαφορές στην κοινωνία, ήταν απαραίτητες. Αυτό ανοίγει τα μάτια μας για διάφορα πράγματα που γινόμαστε τσιγκούνιδες και όταν μιλούμε για ορισμένα δισεκατομμύρια σχετικά με, που θα έπρεπε να είναι αναγκαία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ένα μικρό ερώτημα προς εσάς για την θέση σας, πως πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόβλημα. Εσείς ζητάτε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Με ακούτε τώρα? Μας ακούτε? Μας ακούτε? Ωραία. Λοιπόν, μιλήσατε για ημερομηνία λήξεως του ευρωπαϊκού μοντέλου της κοινωνίας και τι θα γινότανε χωρίς την εξέλιξη της μεγάλης κρίσης. Η ερώτησή μου, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν μία δυνατότητα για να μην υπάρξει η ημερομηνία λήξεων
επειδή υπάρχουν τα ταμεία τα ευρωπαϊκά, όμως θα έπρεπε να μετασχηματιστούν τα μοντέλα στην Ελλάδα για να μην γίνει κρίση. Πρόκειται για λάθος του ευρωπαϊκού μοντέλου ή για τον τρόπο κατανόησης του ευρωπαϊκού μοντέλου στην Ελλάδα. Είπα κάτι διαφορετικό. Δουλεύει τώρα, ναι. Είπα κάτι διαφορετικό. Είπα ότι είμαι ανάρχισα την παρατήρηση ότι για να ομογενοποιηθεί ένας ευρύτερος χώρος με μεγάλες ανισότητες χρειάζεται πάρα πολύς καιρός και πάρα πολλά χρήματα. Τα ευρωπαϊκά ταμεία δεν επαρκούσαν. Ούτε θα μπορούσαν να επερκέσουν. Χρειαζόταν μια σύντονη, συντονισμένη και μακρόχρονη πολιτική βούληση για να επιτευχθεί στην Ευρώπη αυτό που είχε επιτευχθεί σε όλες τις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες όταν φτιαχτήκαν τα κράτη. Δηλαδή, μια κεντρική πολιτική εξουσία η οποία αποφασίζει να προγραμματίζει, να ανακατανέμει, να ενισχύει τις περιοχές, όχι πλέον τα κράτη μόνο, τις πιο αδύνατες, και να βάλει το στόχο της ομογενοποίησης σαν θεμελιώδη πολιτικό στόχο του προταγματός της. Με αυτή την έννοια, φυσικά η είσοδος στην Ελλάδα, της Ελλάδας στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη είναι κατά με τουλάχιστον προϋπόθεση της προκοπής της. Δεν είχε άλλο δρόμο η Ελλάδα και το γεγονός ότι μπήκε είναι πολύ μεγάλη πιστεύω επιτυχία. Διότι εάν δεν είχαμε μπει στην Ευρώπη θα είμαστε τώρα ένα κομμάτι που παραπέοντος τρίτου κόσμου ίσως να είχαμε και εμείς επεισόδια αλλά καΐρου. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα συνέβαινε αν δεν ξέρω το ερώτημα αν τι θα συνέβαινε αν δεν έχει αντικείμενο. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι με δεδομένη την κρίση φαίνονται να απισχνένονται, να αδυνατίζουν όλες εκείνες οι τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες είχαν σαν πρώτη στο σκοπό τους την ομογενοποίηση ενός ευρύτερου συστήματος μέσω ανακατανομών. Αυτό δεν έχει ανασταλεί βέβαια τελείως, ούτε η Ευρώπη είναι ένα ενιαίο οικοδόμημα. Αλλά όπως είναι τα πράγματα σήμερα φαίνεται ότι η κάθε εθνική οικονομία, το κάθε εθνικό κράτος τίνει να έχει ως μόνο άξονα της πολιτικής της και των αποφάσεών της και των πιέσεών της το δικό της εθνικό συμφέρον. Δηλαδή εδώ βρισκόμαστε σε μια αντίφαση η οποία επιτείνεται ίσως επί ντολόρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ πιο ομογενοποιητική, πολύ πιο αν θέλετε ανοιχτή σε διαδικασίες ευρύτερης ενσωμάτωσης από ό,τι είναι σήμερα. Η κρίση βέβαια αυτό είναι σε απόλυτη συνάρτηση με την κρίση. Αλλά άρχισε πολύ πριν από την κρίση. Δηλαδή φοβάμαι ότι η Ελλάδα πληρώνει τα σπασμένα μιας κατεξοχήν έκεντρης χώρας, έκεντρης οικονομίας, έκεντρης και αντιπαραγωγικής κοινωνίας, η οποία ξαφνικά βρίσκεται εμπεπλεγμένη σε ένα σύστημα από όπου δεν μπορεί και δεν θέλει να επεμπλακεί, ένα σύστημα όμως το οποίο δεν έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την ανακατανομή εισοδημάτων και την ομογενοποίηση του ευρύτερου χώρου. Αυτή είναι η τραγική αντίφαση και γι' αυτό μίλησα για τέλος εποχής. Dann kommen wir zu Yannis Voulgaris. Περνούμε στον Γιάννη Βούλγαρη. Ίσως μπορείτε να συνεχίσετε κι εσείς αυτή την ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική παρουσία σας. Ευχαριστώ επίσης τους οργανωτές για την εξίσου τιμητική πρόσκληση. Και χτες και σήμερα η συζήτηση περιστρέφεται καταρχήν από ένα θέμα. Έχουμε μια κρίση στην Ελλάδα που είναι ταυτόχρονα εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια. Δεν θέλω να σταθώ στο πώς συνδυάζονται αυτά τα τρία σκέλη. Θέλω μόνο να θυμίσω τα λόγια του Κον Μπεντίτς σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου είπε η ελληνική κρίση είναι ίσως η πιο σκληρή έκφραση της γενικής κρίσης του χρέους. Το πρόβλημα της Ελλάδας ήταν το σύμπτωμα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι το ευρώ χωρίς μια ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η Ελλάδα είναι μέρος του προβλήματος, αλλά όχι το πρόβλημα. Στο ίδιο μήκος κύματος, στην ίδια λογική, νομίζω ήταν πάρα πολύ ακριβής η αρχική εισαγωγική ομιλία του Προέδρου κυρίου Φίξ. Εγώ δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ στα θέματα της παγκόσμιας κρίσης, της φάσης που περνάει η παγκοσμιοποίηση και η κρίση του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Θέλω να επικεντρωθώ
περισσότερο στο ελληνικό πρόβλημα. Με βοήθησε πάρα πολύ η ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, με απαλλάσσει από τον επαναλάβω κάποια πράγματα. Ο τόνος ίσως της απαισιοδοξίας μου είναι λίγο πιο χαμηλός, ή της απόγνωσης είναι λίγο πιο χαμηλός. Η ελληνική κρίση έχει δομικές αιτίες, είναι προφανές αυτό. Δεν είναι όμως ένα πρόβλημα ηθικό. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ούτε ηθικές καταγγελίες, γιατί δεν είναι αυτό το πρόβλημά της. Ούτε τεμπέληδες είναι, ούτε απατεώνες οι Έλληνες. Θέλω να επαναλάβω ένα θέμα το οποίο προέκυψε στην χθεσινή συζήτηση και να δώσω και τη δική μου, αν θέλετε, ασήμαντη μαρτυρία ως μελετητή της σύγχρονης Ελλάδας. Δύο πράγματα ακούγονται. Η Ελλάδα εξαπάτησε την Ευρώπη και μπήκε με πλαστά στοιχεία στην ΟΝΕ. Σήμερα υπάρχουν όλα τα στοιχεία, όχι τα ελληνικά, τα ευρωπαϊκά, ώστε όποιος θέλει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, όχι Έλληνας ξένος, έχει τη δυνατότητα αντικειμενικά να ελέγξει τα στοιχεία και να επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα μπήκε με τον ίδιο τρόπο που μπήκανε και οι άλλες χώρες στην ΟΝΕ. Το δεύτερο ερώτημα που έθεσε χτες η συντονίστρια στον κύριο Σιμίτη και στον κύριο Κονμπεντίτ ήταν: καλά, εντάξει, μπήκατε με τους ίδιους όρους, αλλά δεν ήσασταν έτοιμοι. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα φιλοσοφίας ως προς την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπό μία έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κύμα συνεργασίας και ενοποίησης χωρών που δεν ήταν έτοιμες. Ήταν έτοιμες οι πρώτες έξι χώρες που συγκροτήσαν ύστερα από ένα παγκόσμιο πόλεμο τον πρώτο πυρήνα? Ήταν έτοιμες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης όταν βγαίναν από τη δικτατορία και μπαίνανε μέσα σε μια δημοκρατική οικογένεια? Ήταν έτοιμες οι χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης όταν βγαίνανε από το κομμουνιστικό μπλοκ για να προσεγγίσουν την Ευρώπη? Μήπως είναι αντίστροφο το πρόβλημα? Μήπως το ερώτημα είναι γιατί και πώς και στις σημερινές συνθήκες της κρίσης του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού και ενδεχομένως και ενός ευρύτερου πολιτισμικής κρίσης της οποίας αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος, η Ευρώπη έχει χάσει αυτήν την κεντρομόλο δυναμική, αυτόν την δυνατότητα να λειτουργεί σαν μαγνήτης που να βγάζει, αν θέλετε, το λέω τελείως περιγραφικά, τις καλές πλευρές των διαφόρων χωρών και των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στην ιδιότητά μου ως πολιτικού κοινωνιολόγου και να σας πω ότι στο δικό μας πεδίο όλοι οι τελευταίες δεκαετίες οι επιστήμονες ασχολούνται της συγκριτικής πολιτικής με τα διαφορετικά μοντέλα που υπάρχουν στις χώρες της Ευρώπης. Μιλάνε για το διαφορετικό μοντέλο καπιταλισμού, varieties of capitalism, για το διαφορετικό μοντέλο welfare state στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης, για το διαφορετικό μοντέλο των εργασιακών σχέσεων. Αυτό είναι το περιεχόμενο της δουλειάς και από αυτά ξέρουμε ότι ναι, η Νότια Ευρώπη και η Ελλάδα μέσα σε αυτές έχει ιδιομορφίες που δεν μπορούν να την κάνουν ίδια με τη Γερμανία, ίδια με τη Σουηδία κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήταν ένα σύνολο που δεν θα ομογενοποιούσε τις Σουηδίες, θα ομογενοποιούσε τις διαφορετικές περιοχές και ιστορικές τροχές των περιοχών της Ευρώπης. Ο Κωνσταντίνος θύμισε ποια είναι τα βασικά πορίσματα αυτών των συγκριτικών μελετών που είναι κοινός τόπος πλέον και κοινή εμπειρία όχι μόνο των ειδικών αλλά και όλου του κοινού και εσάς. Κοινωνίες μικρής κλίμακας, κοινωνική παραγωγή, κοινωνικές δομές κατακερματισμένες, λίγες μεγάλες περιοχές, επιχειρήσεις, πέλαγος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα, μικρή δυνατότητα κοινωνικής διαπραγμάτευσης μεταξύ μεγάλων κοινωνικών υποκειμένων. Ούτε μια capital coalition είναι εύκολη, ούτε μια labor coalition με στρατηγικό χαρακτήρα είναι εύκολη, αλλά δυναμία παραγωγής δημόσιων αγαθών και μακρόπρων στρατηγικών ανάπτυξης. Το κράτος επομένως αναλαμβάνει ένα επεκτατικό ρόλο, μίλησε ο Κωνσταντίνος. Αναπτύσσεται σε αυτή τη λογική ένας έντονος, μια μόνιμη σχεδόν κρίση ορθολογισμού του κράτους, για να θυμηθούμε το παλιές δουλειές του Κλάους Σόφα και του Χάμπερμας. Ένα κομματικό σύστημα το οποίο εξαιτίας ακριβώς αυτής της σύμπλεξης κράτους-κοινωνίας ρέπει προς τη δημαγωγία και τις πιλατειακές σχέσεις. Και επομένως το όλο σύστημα τίνει
έχει μια γενή ροπή προς τη δημοσιονομική αστάθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι στις δύο περιόδους έξαρσης της υπερχρέωσης, μιλώ για την Ελλάδα, δηλαδή τη δεκαετία του 80 και την περίοδο 2007-2010, ο δανεισμός ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος δανεισμός του δημοσίου και όχι του ιδιωτικού, όπως συνέβη στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία. Τα ανωτέρω όμως δεν σημαίνουν ότι οι δημοσιονομικές ανισορροπίες είναι μοιραίες ή ότι η Ελλάδα είναι μονίμως καταδικασμένη να βρίσκεται σε καθυστέρηση. Δεν αλλάζει τίποτα, θέσατε την ερώτηση στην αρχή. Είναι θέμα μιας νοοτροπίας αμετάλλακτης. Νομίζω ότι μπορεί να είμαστε, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Καταρχάς, η ίδια η κοινωνική δομή, αυτή η κυριαρχία της μικρής κλίμακας, μπορεί να μην επιτρέπει ένα σε βάθος εξυγχρονισμό της χώρας ή την αφομοίωση πολύπλοκων οργανωτικών τεχνολογικών καινοτομιών. Όμως, θα το ξέρετε από τη δική σας εμπειρία όσοι έρχεστε στην Ελλάδα, έχει μια δική της ζωτικότητα που βασίζεται στα άτομα, στην οικογένεια, στο ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας θέλει να παρακολουθήσει, catch-up είναι ο κοινωνιολογικός όρος, τις πιο προηγμένες χώρες. Και λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας, ιστορικά, αυτό σήμαινε ότι παρακολούθησε η Ελλάδα το εκάστοτε ευρωπαϊκό πρότυπο. Θα το πω τώρα αποφθεγματικά, αλλά αν χρειαστεί θα επιμείνω. Υποστηρίζω ότι στη μακρά διάρκεια, πρακτικά από τα τέλη του 18ου αιώνα και ύστερα, η Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί από τους ωφελημένους της νεωτερικότητας. Κατόρθωσε, παρά τα πισωγυρίσματα, να κινηθεί από την περιφέρεια προς το κέντρο της Ευρώπης μέσα από μια διαδικασία που συνάρθρωνε τις εξωτερικές επιδράσεις και τις εσωτερικές δυνατότητες και δεκτικότητες. Η Ελλάδα πιστεύω ότι μπόρεσε να αξιοποιήσει θετικά αυτό το συνδυασμό όταν συνέτρεξαν δύο παράγοντες. Ο πρώτος ήταν η μορφή της όθησης που ερχόταν από το διεθνές και κυρίως βεβαίως από το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Όταν υπήρξε ένα σαφές Zeitgeist, δεν ξέρω να χρησιμοποιώ σωστά το γερμανικό όρο, ένα πνεύμα εποχής, όπως ο εκδημοκρατισμός στη δεκαετία του 70, όπως το όραμα μιας δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τον ψυχρό πόλεμο στη δεκαετία του 90, η ελληνική κοινωνία και η πολιτεία ανταποκρίθηκαν. Όταν επίσης η εξωτερική όθηση πήρε το χαρακτήρα δημοσιονομικού εξωτερικού καταναγκασμού, external constraint, με τη διαδικασία της ΟΝΕ, επίσης η Ελλάδα μπόρεσε να παρακολουθήσει την εξέλιξη. Το αντίθετο συνέβη την πρώτη δεκαετία του ευρώ, όταν ο εξωτερικός καταναγκασμός έγινε εξωτερική επιτρεπτικότητα για τις νότιες οικονομίες. Όταν δηλαδή οι νότιες οικονομίες βρέθηκαν να συμμετέχουν σε ένα πανίσχυρο νόμισμα, χωρίς όμως ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και χωρίς εσωτερικούς ευρωπαϊκούς μηχανισμούς αναδιανομής. Ο δεύτερος παράγοντας από τον οποίο εξαρτήθηκε η επιτυχής ή όχι αξιοποίηση των διεθνών οθήσεων στην ιστορία της Ελλάδας ήταν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής leadership, της ηγεσίας. Δεν λέω κάτι πολύ προφανές ότι καλύτερα οι χώρες να κυβερνούνται από ικανούς παρά από ανίκανους. Λέω ότι ο παράγοντας αυτός είναι καθοριστικός, γιατί ακριβώς η κοινωνία των πολιτών σε χώρες σαν την Ελλάδα δεν έχει δυνατότητες μεγάλες αυτόνομης ρύθμισης και γιατί ο κυριαρχικός ρόλος του κράτους, το πλειοψηφικό πολιτικό σύστημα υπερεξουσίες του Πρωθυπουργού, συνεπάγονται μια διαδικασία top-down, από τα πάνω προς τα κάτω. Άρα η ποιότητα της πολιτικής ηγεσίας έχει δομικά καθοριστικό ρόλο. Νομίζω ότι η Δημοκρατική Ελλάδα και ενώ την Ελλάδα μετά το 1974 συνδύασε άλλοτε επιτυχώς, άλλοτε ανεπιτυχώς αυτούς τους παράγοντες. Θέλω να το υπογραμμίσω με πολλή έμφαση. Το μέγεθος και η δραματικότητα της σημερινής εθνικής κρίσης δεν ήταν ούτε νομοτελειακή ούτε αναπόφευκτη. Προφανώς η Ελλάδα, όπως και η Πορτογαλία, όπως και η Ισπανία, όπως και η Ιταλία, θα περνούσε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο λόγω της παγκόσμιας κρίσης, αλλά δεν ήταν ομοτελειακό ότι θα είναι τόσο οξία, θα είναι πρωταθλήτρια στη δραματικότητα της κρίσης. Δεν ήταν ομοτελειακή
Η Ελλάδα της δημοκρατικής τομής του 1974, του 2000 ή του 2004, οπότε είχε μπει στο ευρώ, δεν προδιέγραφε την Ελλάδα του 2008-2011. Η Ελλάδα μετά το 1974 κατέκτησε σταθερούς δημοκρατικούς θεσμούς, κατόρθωσε να ενταχθεί τίμια στην ΟΝΕ, από την άλλη δεν μπόρεσε να προφυλάξει τη δημοκρατία και το κράτος από τον έντονο λαϊκισμό, τον εθνικισμό, ούτε κατάλαβε ότι μετά το ευρώ έπρεπε να αλλάξει ταχύτερα και βαθύτερα. Το 2004, χρονιά μεταξύ άλλων των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα υμνήτω από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τα ίδια μέσα ενημέρωσης το 2010 λιδωρούν την Ελλάδα. Μια ιδιότυπη ευρωπαϊκή κοινωνία, τη λέει ένας φίλος ιστορικός. Και λέω να κρατήσουμε και τα δύο. Ιδιότυπη αλλά ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή αλλά ιδιότυπη. Δύο λεπτά. Μπορεί η Ελλάδα να μείνει στο ευρώ? Θα επανέλθω σε αυτό το ερώτημα. Στα δύο λεπτά θέλω απλώς να σταθώ σε δύο μόνο τρεις παρατηρήσεις. Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Από τη μία τα κράτη δανειστές έχουν χάσει την υπομονή τους και την ελπίδα τους στη μεταρρυθμιστική ικανότητα της του ελληνικού κράτους. Από την άλλη η ελληνική κοινωνία δεν βλέπει φως στην άκρη του τούνελ, παρότι έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματά της. Επικρατεί βαθμία η εντύπωση ότι οι ξένοι μας έδωσαν λάθος φάρμακο και οι θυσίες μας πήγαν χαμένες. Αν παγιωθεί αυτό το συνέστημα, νομίζω η αποκοπή της Ελλάδας από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις θα είναι μοιραία, καθώς θα ενισχυθούν όλα τα συντηρητικά, εθνολαϊκιστικά, ανακλαστικά. Προσέξτε, τον ίδιο φόβο έχει εκφράσει, νομίζω, ακόμα πιο δυνατά και έγκυρα ο Μάριο Μόντι, γιατί το ίδιο συμβαίνει, μπορεί να συμβεί και στην Ιταλία. Απ' την άλλη υπάρχουν τα σημάδια κάποιας αισιοδοξίας. Υπάρχει μια ευρεία κοινωνική συνένεση για την παραμονή στο ευρώ. Υπάρχει ένας βαθύτερος προσανατολισμός στην Ευρώπη. Υπάρχει μια βαθύτερη συνειδητοποίηση αυτή τη στιγμή της κρισιμότητας της κατάστασης μετά την κυβέρνηση Παπαδήμου και την ευρύτερη διακομματική συνένεση που έχει σχηματιστεί γύρω από αυτήν. Η Ελλάδα χρειάζεται σαφώς χρήματα. Χρειάζεται όμως και χρόνο, χρειάζεται και αξιοπρέπεια. Είναι λογικό, νομίζω, ότι αυτές οι συλλογικές διαδικασίες συνειδητοποίησης της κρίσης, μιας κρίσης που ήρθε, ας μην το ξεχνάμε, δεν ήταν μια βαθμία παρακμή όπως ήταν σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Καλός ή κακός, κακός ενδεχομένως, ήρθε σαν κεραυνός εν εφρία, σε μια κοινωνία που έσφιζε σε μια καταναλωτική έκρηξη. Και επομένως είναι αργός ο χρόνος συνειδητοποίησης της κρίσης. Το δεύτερο είναι θέμα αξιοπρέπειας και νομίζω οι σχέσεις που έχουν καθιερωθεί μεταξύ της λεγόμενης Τρόικας, των διεθνών οργανισμών και του ελληνικού κράτους σε συμβολικό και πολιτικό επίπεδο είναι λαθεμένες. Είμαστε ένα κράτος σε δοκιμασία και όχι ένα προτεκτοράτο υπό επιτήρηση. Νομίζω αν δεν τηρηθεί αυτή η ισορροπία στις διεθνείς σχέσεις θα υπάρξει ένα backlash εθνολαϊκιστικό το οποίο μπορεί να καταστρέψει την πορεία της Ελλάδος. Το τρίτο σκέλος είναι ότι σχηραζόμαστε μια ισχυρή ιδέα της Ευρώπης. Μια νέα ισχυρή ιδέα της Ευρώπης, αλλά γι' αυτό, επειδή δεν έχω χρόνο, πιθανόν να επανέλθω στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Κατρίτσκε. Δυστυχώς έπρεπε να σας υπενθυμίσω για τα όρια του χρόνου για να προλάβουμε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Όμως οι ομιλίες όλες θα μπουν στο διαδίκτυο ολόκληρες και εκεί μπορούν να διαβαστούν. Περνούμε τώρα στην τρίτη εισηγήτρια, την Καλλιόπη Σπανού. Είναι διαμεσολαβήτρια για την Ελλάδα, νομίζω μετά τις τελευταίες εκλογές έλαβε αυτό το αξίωμα, όμως μπορεί να έχει πολλά ενδιαφέροντα να μας πει. Ένα ερώτημα αρχικά.
Μάλλον, ο Βουλγαρής μίλησε για την νοοτροπία του προσωπικού, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η συζήτηση σχετικά με την διοίκηση, δημόσια διοίκηση, συνεχώς ακούμε μόνο την ποσότητα. Εγώ πιστεύω πως πολλοί βρίσκονται στη λάθος καρέκλα και αυτό οφείλεται στις πελατειακές σχέσεις. Δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και πολλές φορές δεν υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος σε μια θέση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν και εσείς συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή πως πρόκειται και για πρόβλημα ποιότητας, όχι μόνο ποσότητας. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Σπανού. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Heinrich Böll και την κυρία Δρόσου και θα συνεχίσω στα ελληνικά. Φοβάμαι ότι θα προσγειώσω λίγο τη συζήτηση σε θέματα τα οποία είναι αρκετά, ίσως πιο συγκεκριμένα και έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι μιλάω με την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα και όχι με την επίσημη ιδιότητα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει πάρα πολλά, όχι δεν έχουν γίνει λίγα, έχουν γίνει πάρα πολλά από άποψη διοικητής μεταρρύθμισης. Το πρόβλημα είναι τι έγινε, πώς έγινε και τι αποτέλεσμα έδωσε. Και θα επανέλθω και στο θέμα της ποιότητας του πολιτικού προσωπικού, ίσως θα φανεί και στην πορεία. Δεν έγινα λοιπόν λίγα. Η διοικητική μεταρρύθμιση ήταν στην πολιτική ατζέντα ανέκαθεν. Δεν θυμάμαι καμία κυβέρνηση και κανέναν υπουργό που να, κυρίως αρμόδιο για αυτά τα θέματα, που να μην το έθετε σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Και μέσα σε αυτή την πορεία έγιναν και πάρα πολλά θετικά. Εάν συγκρίνουμε την Ελλάδα, θα έλεγα, της μεταπολίτευσης ή της δεκαετίας του 80 με σήμερα, θα δούμε τεράστιες αλλαγές. Και καλό είναι να μην απαξιώνουμε τις αλλαγές οι οποίες έγιναν. Σε πάρα πολλά επίπεδα, στα θέματα των δικαιωμάτων των πολιτών, στα θέματα επίσης της λειτουργίας του κράτους, του εκδημοκρατισμού του κτλ. Έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις. Αυτό που πιστεύω ότι έφταιξε και θα το δείξω στην πορεία ήταν ότι μέσα σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, τις πολλές πρωτοβουλίες, παρισέφρισαν πολλές αδυναμίες, πολλά προβλήματα. Συνδέονται και αυτά με τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού προσωπικού και γενικά του πολιτικού συστήματος, με αποτέλεσμα οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις να είναι πολλές και να δίνουν λίγο αποτέλεσμα. Να επικεντρώνονται διαρκώς στα ίδια θεσμικού τύπου προβλήματα και να ξεχνάνε την εξωστρεφή λειτουργία της διοίκησης, αυτή δηλαδή η οποία θα μπορέσει να στηρίξει κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, να στηρίξει τους πολίτες στην ανάπτυξη των δικών τους δραστηριοτήτων και στόχων. Κάνοντας λοιπόν μια επισκόπηση των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλειών τα τελευταία 30 χρόνια, βλέπουμε μια σειρά χαρακτηριστικών, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να προσέξουμε και στο μέλλον, να μην τα αναπαράγουμε. Πρώτα απ' όλα υπήρξε μια άνηση προσοχή και άνηση αποτελέσματα σε διάφορα επιμέρους μεταρρυθμιστικά πεδία. Σε ορισμένα πεδία είχαμε πάρα πολλές αλλεπάλληλες αλλαγές και εδώ κλασικό παράδειγμα είναι τα θέματα της κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων, τα θέματα των προσλήψεων κτλ. Ενώ άλλα έμειναν απ' έξω. Και αυτά που έμειναν απ' έξω ήταν κυρίως αυτά που θα υποστήριζαν την εξωστρεφή λειτουργία της διοίκησης. Εδώ υπάρχει ένα θέμα της αντίληψης για τον τρόπο μεταρρύθμισης και τις μεθοδολογίες μεταρρύθμισης. Για παράδειγμα, ενώ έχουμε καινοτόμες για τα ελληνικά δεδομένα και επιτυχημένες από την πορεία τους θεσμικές λύσεις, όπως είναι η δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού στο δημόσιο, το λεγόμενο ΑΣΕΠ, ταυτόχρονα έχουμε κάνει ένα λάθος, διότι ένας τέτοιος ανεξάρτητος φορέας υπερσυγκεντρώνει ένα σύστημα, το κάνει αναποτελεσματικό και άρα τι κάνει, νομιμοποιεί την παράκαμψή του.
Μήπως λοιπόν πρέπει να ξανασκεφτούμε τους τρόπους με τους οποίους οι καλές προθέσεις τελικά γίνονται πράξη, γίνονται μεταρρυθμίσεις. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να αποφευχθεί είναι ότι υπήρχαν παράλληλα με όλες αυτές τις θετικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες πρακτικώς που διαρκώς υπονόμευαν. Στην ουσία αυτό έδειχνε την απροθυμία των πολιτικών ελίτ, με συμμάχους όμως μέσα στη διοίκηση και την κοινωνία, να καθορίσουν σαφείς κανόνες και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Να πω άλλο ένα παράδειγμα. Μπορεί να πάρει κανείς πάλι το χώρο των προσλήψεων, να πάρει το χώρο πάλι των υπερβολικά, αν θέλετε, ασταθή ρυθμιστικά που αφορά τα θέματα των δημοσίων υπαλλήλων. Θέλουμε πολιτικοποιημένη διοίκηση. Ας το πούμε. Και ας το οργανώσουμε. Δεν θέλουμε. Ας το αποφασίσουμε. Τι κάνουμε? Φτιάχνουμε ένα σύστημα το οποίο είναι αντικειμενικό σε επίπεδο τυπικών κανόνων και ερχόμαστε να το υπονομεύσουμε σε επίπεδο πρακτικών. Μα με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα διχασμένο σύστημα τυπικών, δίσκαμπτων, αλλά διαφανών ίσως, αντικειμενικών διαδικασιών, αλλά και έχουμε από την άλλη πρακτικές ή εξαιρέσεις που είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό υπονομεύει την προσπάθεια. Με αυτόν τον τρόπο όμως, παράλληλα, εθίζεται όλο η πολιτική, οι υπάλληλοι, οι πολίτες, σε μια αδύναμη εκδοχή της νομιμότητας, η οποία καταλήγει να ενσωματωθεί στην πολιτική κουλτούρα. Τρίτο θέμα. Έλλειψη σαφών μεταρρυθμιστικών στόχων. Έλλειψη συνέχειας και εν τέλει διατηρησιμότητας, προσπαθώ να μεταφράσω το sustainability, των μεταρρυθμίσεων. Κομματικοί ανταγωνισμοί, αλλά και ασυνέχεια πολιτικής μεταξύ των υπουργών της ίδιας κυβέρνησης. Κατέληγε τελικά στο να εγκαταλείπονται οι όποιες προσπάθειες, να μην εφαρμόζονται αυτά τα οποία είχαν θεσμοθετηθεί από τον προηγούμενο και σε αδυναμία παραγωγής αποτελεσμάτων. Οι μεταρρυθμίσεις παρέμεναν σε νομοθετικό επίπεδο, δεν εξειδικεύονταν περαιτέρω ώστε πραγματικά να εφαρμοστούν, να αποδώσουν και βεβαίως να αξιολογηθούν θετικά ή αρνητικά. Και κατά αυτόν τον τρόπο κάθε μεταρρύθμιση εξαντλούνταν σε νομικές ρυθμίσεις. Τι κάναμε με αυτό? Ενισχύουμε τον νομικισμό, έχουμε μια παράδοση νομικισμού, όπως όλα τα, αν θέλετε, όλες οι διοικήσεις που προέρχονται από τον Ναπολεόντιο πρότυπο, έστω και ελαφρώς παραμορφωμένο όπως το δικό μας. Αυτός ο νομικισμός που ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο από την αστάθεια των κανόνων, παράλληλα δημιουργεί μεγάλα πεδία άτυπων πρακτικών, αρρύθμιστων πεδίων, όπου βεβαίως ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και βεβαίως εκεί δεν αποκλείεται να αναπτύσσεται και διαφθορά. Επομένως, η απόσταση ανάμεσα στον νομικό τύπο και στην πραγματικότητα, την άτυπη, οφείλεται πολλές φορές αυτό το οποίο αναπτύσσεται εκεί ως δυσλειτουργία, αλλά το οποίο εκτρέφεται ακριβώς από αυτήν τη διαρκή αστάθεια των κανόνων. Τέταρτο χαρακτηριστικό, είναι ότι οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις εμφανίζονταν για πάρα πολλά χρόνια αποκομμένες από οικονομικές παραμέτρους και προτεραιότητες. Μόνο το πάγωμα των προσλήψεων, το οποίο θυμάμαι το τέλος της δεκαετίας του 70, είχε οικονομική διάσταση και πάλι δεν τηρούνταν επαρκώς. Μόνο υπό την όθηση ευρύτερων ευρωπαϊκών δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση των διοικητικών βαρών, για παράδειγμα, οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις έκαναν κάποια αναφορά σε αυτό το εξωτερικό κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον το οποίο μια διοίκηση οφείλει να στηρίξει. Οι μεταρρυθμίσεις ήταν συμβολικά υπερφορτωμένες τη στιγμή που άφηναν την διάσταση της αποτελεσματικότητάς τους εντελώς στο κενό. Όταν η αποτελεσματικότητα ήταν το ζητούμενο, δημιουργούσαμε δομές καινούργιες με ειδικές προδιαγραφές, οι οποίες πράγματι απέδιδαν, πράγματι επιτελούσαν τις λειτουργίες που θέλαμε να επιτελέσουν. Αλλά
Η υπόλοιπη διοίκηση παρέμενε στην κατάσταση που ήταν. Μια διοίκηση δύο ταχυτήτων. Τι προκύπτει από αυτά? Πρώτα απ' όλα, οι μεταρρυθμίσεις συνήθως επιχειρούσαν να βελτιώσουν ορισμένες θεσμικές ανεπάρκειες, υπονέωμευαν την ίδια τους την προσπάθεια και εν τέλει εξαντλούνταν σε συμβολικές τελετουργικές μεταρρυθμίσεις. Διότι κάθε νέος υπουργός αναλάμβανε να μεταρρυθμίσει τα ίδια πράγματα, με τις ίδιες αξίες, με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια επιχειρήματα. Και κατέληξε να είναι μια τελετουργία χωρίς αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα αγνοούνταν όλες οι μεταρρυθμίσεις που θα ενίσχυαν την εξωστρέφεια, με την έννοια της δυνατότητας της διοίκησης να στηρίξει, όπως είπα, τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας και της οικονομίας. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις για την εξωστρεφή λειτουργία, την αποτελεσματικότητα, είναι απόλυτα συνδεδεμένες. Αλλά δεν μπορούμε να τις διαχωρίσουμε. Αλλά χρειάζεται, πέραν των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, να δούμε και τις άλλες, αυτές τις εξωστρεφούς λειτουργίες. Όταν, για παράδειγμα, διεθνείς οργανισμοί όπως η World Bank αξιολογούν την ανταγωνιστικότητα των χωρών κτλ., κτλ., στην ουσία αναφέρονται στην ποιότητα των θεσμών τους και δευτερογενώς ίσως, και στο τι αποτέλεσμα έχουν, αλλά ξεκινάνε με την έννοια της διαφάνειας. Ξεκινάνε με θεσμικές παραμέτρους. Όλα αυτά συνδέονται, κατά την άποψή μου, όλη αυτή η εμπειρία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων με έναν τύπο πολιτικής διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων που συμβιαδίζει, συμβιβάζεται, ευνοεί ποικίλα μερικά συμφέροντα εις βάρος του γενικού συμφέροντος, και κατά αυτόν τον τρόπο η δημόσια διοίκηση παγιδεύτηκε σε ένα παγιωμένο πια πλέγμα αμοιβαία ενισχυόμενων συμφερόντων. Εξού και το χαμηλό ενδιαφέρον για τη βελτίωση της εξωστρεφούς λειτουργίας της. Είναι μια συμβιωτική σχέση και υπάρχει μια σιωπηρή συνένεση σε μια κατά τα άλλα μάλλον συγκρουσιακή κοινωνία όπως είναι η ελληνική, επάνω σε μια επιμεριστική λογική. Μια αντίληψη του κράτους και της πολιτικής ως διανεμητικού χαρακτήρα. Και ξεχωρίζω το διανεμητικού από το αναδιανεμητικού. Διανεμητικού χαρακτήρα σημαίνει έλλειψη κανόνων. Η αναδιανομή έχει γενικούς κανόνες, η διανομή έχει αυθαιρεσία στην ουσία. Και υπ' αυτή την έννοια η εξαιρεστική στενότητα των πόρων που έχουμε σήμερα ίσως να αποτελέσει έναυσμα κάποιου εξορθολογισμού. Τι είναι ο διοικητικός εξυγχρονισμός εν προκειμένου? Είναι η αμφισβήτηση αυτού του μοντέλου πολιτικής διαχείρισης. Μια αλλαγή παραδείγματος. Τα τελευταία δύο χρόνια έγιναν πάλι προσπάθειες μεταρρύθμισης. Η κυβέρνηση Παπανδρέου χαρακτηρίστηκε από μια ατζέντα για θεσμικό εξυγχρονισμό, αλλά η θεματολογία κινήθηκε στα ίδια πλαίσια όπως και παλαιότερα. Ξανά προσλήψεις, προαγωγές, υπηρεσιακή κατάσταση κτλ. Εδώ, καλά και όλα αυτά, ήταν άξιες λόγου αυτές τις πρωτοβουλίες, πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Θα αναφέρω επίσης κάποια άλλα θετικά βήματα, όπως είναι η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο διαδίκτυο αποφάσεων οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να μην γίνονται κρυπτό και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Βήματα επίσης έγιναν για τον εξορθολογισμό της δημοσιονομικής διαχείρισης, σημαντικά βήματα, βεβαίως και υπό τις συνθήκες στενότητας. Κάποια πράγματα άρχισαν να μπαίνουν στη θέση τους. Έγιναν όμως μέχρι τώρα πάλι λίγα όσον αφορά την εξωστρεφή λειτουργία της διοίκησης. Η διοικητική μεταρρύθμιση τέθηκε σε αναμονή. Πάρθηκαν πολλά οριζόντιου τύπου μέτρα, τα οποία διακρίνω από τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, διότι τα οριζόντιου τύπου μέτρα υπηρετούν άλλες λογικές. Υπηρετούν θεμητούς μεν στόχους, ευρύτερους, περιορισμός των δημοσίων δαπανών, εντάξει, αλλά δεν υπηρετούν ουσιαστικά τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας. Εφεδρεία, οριζόντιες περικοπές μισθών κτλ. Αυτά όμως τα μέτρα έχουν υπονομεύσει την αξιοπιστία της διοικητικής μεταρρύθμισης μέχρι τώρα και παράλληλα έχουν καταρακώσει το ηθικό της δημοσιοϋπαλληλίας. Ο τρόπος με τον οποίο αυτή αντιμετωπίστηκε σε αυτά τα οριζόντια μέτρα θεωρώ ότι είναι λανθασμένος, διότι δείχνει μια αδιαφορία στην τεχνική γνώση
αδιαφορία στην ιεραρχία είναι αυτά που θα πρέπει να στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις, έλλειψη διαφοροποίησης ποιος είναι ποιος, ποιος κάνει τι, και βρίσκονται σε ευθεία συνέχεια με σφάλματα του παρελθόντος. Οι μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες για το άμεσο μέλλον φαίνονται να έχουν καθοριστεί από μια έκθεση που παρήγαγε ο ΩΣΑ. Σε επίπεδο διάγνωσης, σας διαβεβαιώ, τίποτε δεν είναι καινούριο. Η περιγραφή των προβλημάτων δεν απέχει καθόλου από αυτά που Έλληνες μελετητές της διοίκησης, ερευνητές, επίσημες εκθέσεις είχαν επισημάνει τα προηγούμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Επομένως, γιατί? Είναι η συγκυρία της κρίσης που ανέδειξε αυτήν την έκθεση ως αφετηρία και σημείο αναφοράς για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Ένα πρόβλημα που έχει είναι ότι η μεταρρύθμιση κινδυνεύει έτσι να εμφανιστεί ως εξωγενής, ότι έρχεται από αλλού, γιατί αναφέρεται στην παραγωγή ενός διεθνούς οργανισμού. Απ' την άλλη, θετικό είναι ότι υπάρχει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Task Force και διμερών συμφωνιών με διάφορες χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Είναι σημαντική η συμβολή της διεθνούς τεχνοδοσίας εδώ, κατά την άποψή μου, διότι μπορεί να ακριβώς να δείξει ότι σε κάποιες περιπτώσεις η μέθοδος είναι λάθος. Αντί για υπερσυγκέντρωση, μήπως πρέπει να πάμε σε εκχώρηση αρμοδιοτήτων, σε αποκέντρωση. Αντί για προληπτικούς δεσμευτικούς ελέγχους, που είναι βραδικίνητοι και δημιουργούν κόστος, μπορεί να πρέπει να πάμε σε εκ των υστέρων ελέγχους. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε μήπως κάτι κάνουμε λάθος. Και κατά την άποψή μου, κάνουμε λάθη. Είναι όμως μια μακρά διαδικασία. Δεν υπάρχει τάμπουλα ράζα. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Και σε αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να παρασχεθούν κίνητρα. Αντίθετα, η δημόσια διοίκηση έχει απαξιωθεί, έχει μπει στο στόχαστρο και βεβαίως η όλη ψυχολογική καθήγηση δεν είναι το καλύτερο για μια μεταρρυθμιστική όθηση. Ο διοικητικός εξυγχρονισμός στο ελληνικό πλαίσιο σημαίνει, κατά την άποψή μου, εγκατάλειψη μεθόδων και πρακτικών του πολιτικοδιοικητικού συστήματος που υπονομεύουν τη θεσμική αξιοπιστία και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις σε διάφορους τομείς πολιτικής, πανεργία, ανάπτυξη, ρύθμιση της οικονομίας κτλ. Σημαίνει επίσης προσέγγιση της άτυπης λειτουργίας των άτυπων πρακτικών στους τυπικούς κανόνες που περιγράφουν αρμοδιότητες, ευθύνες, διαδικασίες, δικαιώματα, υποχρεώσεις. Η διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να πάψει να δίνει παλιές μάχες στην Ελλάδα. Χρειάζεται μια ανανεωμένη προσέγγιση και εδώ είναι ιδιαίτερη σημασία η στήριξη των επιτελικών λειτουργιών, της λειτουργίας του ελέγχου, όχι ως μια κατεξαίρεση διαδικασίας, αλλά ως μια λειτουργίας ρουτίνας. Η κωδικοποίηση και ο ρυθμιστικός πληθωρισμός που έχει παραχθεί από τους νόμους, η απλοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας είναι κρίσιμη, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Αυτό παράγει όλο αυτόν τον πληθωρισμό. Πρέπει να επικεντρωθούμε επίσης στο αποτέλεσμα. Η διοικητική μεταρρύθμιση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και βεβαίως υπάρχουν πολιτικές, οργανωτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις. Οι πολιτικές προϋποθέσεις σημαίνουν στοχοθεσία, σχεδιασμό, εποπτεία, συνέχεια, συνέπεια, στήριξη και βεβαίως κάποια διακομματική συνένεση ώστε η δημοκρατία να μην στρέφεται κατά τις όποιες προόδους στο επίπεδο της διοίκησης. Η δημοκρατία με την έννοια της εναλλαγής των κομμάτων. Οι οργανωτικές της προϋποθέσεις κατ' εμέ αφορούν το δίκτυο υποστήριξης μέσα στη διοίκηση. Πρέπει λίγο να ξεπεράσουμε τη λογική των μάκρο μεταρρυθμίσεων και να μπούμε στο μίκρο και μέσο επίπεδο, διότι εκεί κερδίζονται και χάνονται οι μάχες. Και τέλος, κοινωνικές προϋποθέσεις. Δημιουργία ρεύματος υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων. Ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στη σχέση με τους πολίτες. Είναι το μεγάλο έλλειμμα σε αυτή τη χώρα. Διαφάνεια, ευθύνη και λογοδοσία για τα αποτελέσματα της κάθε προσπάθειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ συγκεκριμένα και ξεκάθαρα τόσα είπατε και καταλαβαίνουμε καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και τι πρέπει να γίνουν. Χαίρομαι λοιπόν που δώσατε αυτή την νότα. Ο τελευταίος δυστυχώς είναι πιο ατεχώς, γι' αυτό θα έχει 10 με 12 λεπτά.
Θα ανακαλύψετε όμως και αρκετούς παραλληλισμούς. Ο κύριος Βίζενταλ, να πω πως εγώ δεν γνωρίζω και καλά την Ελλάδα. Οι γνώσεις μου περιορίζονται στο φαγητό. Εάν θα έπρεπε να αξιολογήσω το βαθμό ικανοποίησης, είμαι πολύ ικανοποιημένος, όμως αυτά δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τι θα σας παρουσιάσω. Θα σας δώσω μία γενική άποψη για την κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα. Είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί βλέπω πως η Ελλάδα, όπως και άλλα μέρη, βρίσκονται σε μία δυναμική που εξαρτάται από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, τη γενική ισχύ της τεχνολογίας και την πολιτικοδιοικητική διακυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχει μία δυναμική εξυγχρονισμού παγκοσμίως, η οποία συχνά ξεχνάται. Και αυτή συνάδει με τους υψηλότερους βαθμούς ανάπτυξης. Γενικά, φτάνουν το 5% στην Ευρωζώνη. Αυτές οι αλλαγές που διαφαίνονταν για πολύ καιρό, οι σοσιαλιστικές χώρες απέτυχαν. Και υπάρχει μία διαφοροποίηση αυτών των χωρών με τις δυτικές χώρες. Πιστεύω πως οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης και η Γερμανία στο προσεχές μέλλον θα βρεθούμε υπό πίεση, διότι δεν έχουμε προσαρμόσει το σύστημά μας στο ρυθμό ανάπτυξης το οποίο δίνουν οι νέες αγορές, η Αμερική και η Κίνα, για παράδειγμα, η Ασία. Τώρα, αν δούμε την Ελλάδα και την κρίση πώς παρουσιάστηκε, υπάρχουν παραλληλισμοί με την κατάσταση μετασχηματισμού των πρώην ανατολικών χωρών. Τη δεκαετία του 90, και τότε υπήρχε μια κοιλάδα των δακρύων. Σε όλες τις χώρες περίπου 20% ανεργία, τριψήφιοι αριθμοί πληθωρισμού, αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, και ενώ επίσης πολλοί εργαζόμενοι πήγαν στην άτυπη οικονομία. Από την Ελλάδα αναμένουν πολύ η Ελλάδα να φιλελευθερωποιήσει την οικονομία, να ιδιωτικοποιήσει τις κρατικές επιχειρήσεις και να λάβει μέτρα για τη σταθεροποίηση της μακροοικονομίας και τα λοιπά. Αυτό φέρνει και πολύ πόνο μαζί του, και αυτό το έχουμε δει, διότι χάνονται θέσεις, γίνονται απολύσεις, μειώνονται τα ταμεία και τα λοιπά. Η αύξηση της κοινωνικής ανισότητας διαφαίνεται και στις μειώσεις του πραγματικού εισοδήματος, όμως βλέπουμε και νεόπλουτους που εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση, έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, και γι' αυτό βλέπουμε πως το τίμημα πληρώνουν κυρίως οι μισθωτοί, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες επωφελούνται. Αυτή είναι η νέα κοινωνική δομή της κοινωνίας μας. Η σύγκριση που κάνω με τα κράτη μετασχηματισμού της δεκαετίας του 90 έχει και ορισμένες διαφορές. Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι πιο εύκολη, είναι πιο δύσκολη σε σύγκριση με εκείνα τα κράτη, διότι δεν υπάρχουν οι δυνάμεις που θέλουν οπωσδήποτε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, που τις προετοιμάζουν και τις κάνουν. Ενώ στην Πολωνία, για παράδειγμα, υπήρχαν δυνάμεις υπέρ του μετασχηματισμού. Επίσης, εδώ υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις, οι οποίες
λένε και προδιαγράφουν τι πρέπει να κάνει η χώρα. Αυτό προκαλεί αποξένωση και αντιστάσεις, αλλά και έλλειψη κατανόησης. Όταν συγκρίνουμε με τα κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, εκεί βλέπουμε πως εκείνα τα κρατήδια είχαν και τη βοήθεια της Δυτικής Γερμανίας. Ακόμα και οι πιο επιτυχείς χώρες που μετασχηματίστηκαν στην Ανατολική Ευρώπη επωφελήθηκαν των καταστάσεων. Αυτές οι καταστάσεις δεν υπάρχουν σήμερα για την Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπάρχουν τα λόμπι εκείνα, δεν υπάρχουν οι δυνάμεις που θα προωθήσουν την ανάπτυξη προς αυτό. Και επίσης υπάρχουν αναμονές και προσδοκίες πως με την επέκταση της δημοκρατίας δίνεται και η δυνατότητα για την αύξηση του πλούτου. Όπως επί αυτό δηλαδή για ανατολικές χώρες, τους έδιναν δηλαδή στις ανατολικές χώρες κίνητρα για να αναπτυχθούν έτσι ώστε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα. Στην πρώην Ανατολική Γερμανία, όταν εισάχθη το γερμανικό μάρκο και έγινε αναδιάρθρωση της οικονομίας, είδαμε πως υπήρχε έλλειψη σε μεγάλα πεδία, μειώθηκαν οι μισθοί. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί με τον ίδιο τρόπο και για την Ελλάδα. Βλέπουμε απολύσεις, μειώσεις των συντάξεων, υψηλότερους φόρους. Όμως, όταν οι αισιόδοξες προσδοκίες ανταλλάσσονται από απεσιόδοξες, τότε η κατάσταση δεν είναι θετική, διότι υπάρχει απογοήτευση. Τα προβλήματα του μετασχηματισμού δεν βλέπουν ως υπαίτια τους πραγματικούς λόγους, αλλά βλέπουν ως υπαίτιους τη νέα κατάσταση και θέλουν να αλλάξει αυτή. Στην Ελλάδα η διένεξη μεταξύ του πληθυσμού που υποφέρει και των παραγόντων που οι περισσότεροι είναι στο εξωτερικό θα μπορούσε να οξυνθεί. Ο πληθυσμός θέλει μία βελτίωση της κατάστασης, ενώ στο εξωτερικό δεν βλέπουν με μεγάλη συμπάθεια τη βοήθεια. Επίσης, στην Ελλάδα, επειδή οι περισσότερες βοήθειες που δίνονται πληρώνονται για τους πιστωτές, δεν υπάρχει και μεγάλη κατανόηση στο εξωτερικό. Οι μεταφορές του κεφαλαίου που έγιναν προς την τέως Ανατολική Γερμανία ήταν πέραν του 1 δισεκατομμυρίου. Αυτό το βάρος το έφερε η πρώην Δυτική Γερμανία. Η περίληψη της συνοπτής, ψήζω δηλαδή, πως δεν μπορούμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον χρόνο που χρειάζεται για να δημιουργηθούν νέες μορφές και να γίνει ο μετασχηματισμός. Δεν πρόκειται για λίγα χρόνια και οι εμπειρίες με
άλλες διαδικασίες μετασχηματισμών, γνωρίζουμε πως οι επερχόμενες γενιές είναι που θα εξασκούν τις νέες πρακτικές. Σίγουρα υπάρχουν δυνάμεις όπως αυτές που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα που θα επιβραδύνουν το μετασχηματισμό. 10 με 15 χρόνια για τη θεσμική και πνευματική αλλαγή της μορφής είναι μικρό διάστημα. Θα έλεγα ότι 20 με 30 έτη θα χρειαστούν. Και να μην ξεχάσουμε επίσης πως μπορεί να είναι σημαντικές οι χρηματικές βοήθειες προς αποφυγή των κρίσιμων καταστάσεων, όμως σημαντικό είναι να γίνει αποδεκτή η νέα τάξη και οι ευκαιρίες που δίνει για εξέλιξη. Πολύ σημαντική είναι όμως η ισχύ των αρχών για την κοινωνική ευθυδικία και ισορροπία. Βλέποντας όμως τον εξυγχρονισμό της οικονομίας, θα έλεγα πως οι κρατικές επιχορηγήσεις μικρή επιρροή έχουν και μάλλον αρνητική. Λοιπόν, το τελευταίο που θα πω είναι ότι ακόμα και ένας θετικός μετασχηματισμός, και ελπίζουμε όλοι να είναι θετικός, δεν σημαίνει πως η πολιτική και η κοινωνική ικανοποίηση θα αυξηθεί. Επειδή όταν αλλάζουν οι καταστάσεις ταχεία, οι πολίτες αποδίδουν κάθε βελτίωση στον εαυτό τους, αλλά τα αρνητικά που συμβαίνουν τα αποδίδουν σε άλλους. Κατρίτσκε, ήταν πολύ καλή η εισήγησή σας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που κρατήσατε τα όρια του χρόνου. Ανοίγουμε τώρα δίνουμε το λόγο και στο κοινό και ελπίζω να γίνει ζωντανή συζήτηση. Παρακαλώ. Υπάρχει μικρόφωνο στο χώρο. 4 μικρόφωνα βλέπω. Λοιπόν, ξεκινούμε. Να είστε σύντομοι και όταν θέλετε να σχολιάσετε, σύντομα. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω στον πρώτο εισηγητή, επειδή υπήρχαν και βιβλικές αντιστοιχίες. Μιλήσατε για τον παράδεισο και για την προετοιμασία του νέου εδάφους και για τον καπιταλισμό. Κάτι άλλο θέλω να πω. Νομίζω πρέπει να το βλέπετε διαφορετικά. Είναι ιστορικά, έχει αποδειχθεί πως η παλιά Διαθήκη προσπάθησε να δείξει στη Νέα Διαθήκη και αντιστρόφως πως πρέπει να γίνεται αντίσταση, λέει ο ένας αντίθετα στον άλλο δηλαδή. Το συμπέρασμα είναι πως όλοι ένα μπορούμε να θέλουμε, να μην κληροδοτούμε τα προβλήματα του παρελθόντος και στο μέλλον. Αυτό πρέπει να κάνουμε κατανοητό στον κόσμο. Το δεύτερο. Έχει κάτι να κάνει με ερώτηση, αυτό ρωτά ο συντονιστής. Λοιπόν, βλέπω τρεις άλλους. Είμαι πρώην ευρωβουλευτής. Χαίρομαι για τις εισηγήσεις και ο κύριος Βίζενταλ έδωσε διάφορες, έκανε μια σύγκριση με τις ανατολικές χώρες και την Ανατολική Γερμανία. Με αυτό δεν είχαν ασχοληθεί η πολιτική στη Γερμανία ούτε τα πανεπιστήμια. Ο ορισμός
της νότιο-ευρωπαϊκής περιφέρειας για ένα χώρο τον ελληνικό, τον οποίο εκτιμώ τόσο την ιστορία όσο και τον πολιτισμό. Υπάρχει, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για νότιο-ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα λεπτό, λέει. Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα και στη Γερμανία πρέπει να κάνουμε μία προσέγγιση σχετικά με τις τράπεζες, αλλιώς δεν θα πάμε πουθενά. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα τις ερωτήσεις και μετά αυτές θα απαντηθούν στο τέλος. Παρακαλώ τους ερωτήσεις να πούν το όνομα τους. Herman, πιστεύετε πως οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα είναι απαραίτητες και αν ναι, πώς πρέπει αυτές να διεξαχθούν? Στην ίδια πλευρά, εμπρός και μετά θα πάμε παρακάτω. Ο κύριος ήταν πρώτος. Να επισημάνω μια άλλη πλευρά που δεν δόθηκε. Ισχύουν όλα που είπαν οι ομιλητές, αλλά εδώ μου φαίνεται μας διαφεύγει το σοβαρότερο. Στην Ελλάδα υπάρχει εκτεταμένη πολιτική διάβρωση και διοικητική ανυπάρκεια. Αυτά είναι τα βασικά. Από την πολιτική διάβρωση υπέρχεται διοικητική ανυπάρκεια, ανικανότητα. Ποιος εμπόδισε παράδειγμα τους πολιτικούς να την θασαύσουν τη φοροδιαφυγή? Εδώ μιλάμε για 30 με 35% φοροδιαφυγή. 8 χρόνια κυβερνούσε ο κύριος Πρωθυπουργός που τον έχουμε απέναντι. Και οι δικηγόροι δήλωναν εισόδημα 12.000 το χρόνο. Πόσοι δικαιούς τους δικηγόρους πήγε φυλακή? Πόσους μεγαλογιατρούς? Πόσους? Μηδέν. Αλλά και να... και πολλά άλλα θέματα. Λέμε για τους δημοσίους υπαλλήλους. Με τις προσλήψεις. Λοιπόν, το αφήνουν για να βάζουν οι βουλευτές τους τα κομματικά τους όργανα. Ο δημόσιος υπάλληλος στην Ελλάδα, από τη στιγμή που θα προσληφθεί μέχρι που να συνταξιοδοτηθεί, κάνει την ίδια δουλειά. Διότι πάνε και τον καπελώνουν από πάνω. Γενικό γραμματέα, ειδικό επιστήμονα, όλοι οι ειδικοί λέγονται χωρίς να είναι ανειδίκευτοι. Ja, okay, das ist klar geworden. Sehr klar geworden, danke. Mikrofon, dann hier auf der rechten Seite, bitte. Michaele Schreier, τέως μέλων της Κομισιόν. Η υπόδειξη του κύριου Βιζενθάλ σχετικά με το μετασχηματισμό της Ανατολικής Γερμανίας ήταν σημαντικός. Αυτό για το εξής. Ελλάδα είναι 9 χρόνια περισσότερα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάθος λέει ο κύριος Κατρίτσκε, 19 χρόνια περισσότερα από ό,τι η τέως Ανατολική Γερμανία. Λοιπόν, πρέπει να το βάλουμε σε αυτό το πλαίσιο. Δεν δόθηκε η μεγάλη βοήθεια η οποία δόθηκε στα κρατήδια της τέως Ανατολικής Γερμανίας. Όμως η Ελλάδα δέχθηκε μεγάλη βοήθεια και τα ποσά που πήγαιναν στην Ελλάδα έκαναν το 4-5% της ΑΕΠ, ενώ τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξαλάφρωσε αρκετά την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει πως υπήρχε μεγάλο πεδίο το οποίο η Ελλάδα δεν επωφελήθηκε για εξυγχρονισμό της χώρας και των δομών. Δεν υπήρχαν ιδέες για να γίνει ο εξυγχρονισμός. Όταν λέμε η Ελλάδα πρέπει να είναι ανταγωνιστικότερη, τι σημαίνει? Η ερώτηση προς τους Έλληνες εισηγητές. Ποια η ιδέα σας για τον εξυγχρονισμό της χώρας? Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις. Σε αυτή την πλευρά βλέπω αριστερά 2 ερωτήσεις. Και μετά εδώ μπροστά και μετά στα δεξιά. Και μετά πρέπει...
Δημήτριος Καλαϊτσίδης. Δύο ερωτήσεις προς τους Έλληνες. Πότε σκέφτεται πότε σκέφτεται η αστική τάξη του πνεύματος να αναλάβει τις ευθύνες της και να μην δίνει ευθύνες σε άλλους. Λοιπόν, στην ίδια Κωνσταντίνος Κοντίνος, είμαι μέλος του τοπικού διοικητικού συμβουλίου. Η δημοκρατία αρχίζει από τα κάτω. Το συμβούλιο δίνει και άλλες και δίνει και άλλα δίνει και νέα κίνητρα. Σίγουρα ένας Γερμανός δεν θα μπορούσε να εκλεχθεί στην Ελλάδα, ενώ εδώ εγώ εκλέχθηκα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πρόκειται για ένα από τους πολλούς νόμους οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα και πρόκειται για ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Πρέπει να ανοίξουμε τη χώρα μας στους Ευρωπαίους. Πίσω σας η Ζίκριτ. Και μετά εδώ. Ζίκριτ Σκαρπέλης Πέρκ. Για 25 χρόνια ήμουνα μέλος του Γερμανικού Κοινοβουλίου και για 16 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ασχολήθηκα με τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό λέω, τη σύγκριση δεν θα την έκανα ούτε με την επανένωση της Γερμανίας, ούτε με τα κράτη της Ανατολικής Γερμανίας. Η Ελλάδα είναι διαφορετική περίπτωση και πολλές από τις ενέργειες της Ελλάδας δεν πήγανε στην... Συγγνώμη, μικρόφωνο. Ένα μέρος αυτής της ενέργειας δεν πήγε... Συγγνώμη, δεν ακούμε τι λέει. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο. Πιστεύω πως το δυναμικό αλλαγής στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο, διότι υπάρχει μια ισχυρή κρίση. Όταν δώσουμε στην Ελλάδα την δυνατότητα με νέες επενδύσεις, υπάρχει μεγάλο δυναμικό Ελλήνων στο εξωτερικό διανομένων και αυτό όχι μόνο στο πεδίο της πληροφοριακής. Το ερώτημα είναι, αυτοί θα γίνουν αποδεκτοί στην Ελλάδα έτσι ώστε να έχουν ευκαιρίες ή η ελληνική και η ελληνική κοινωνία θα πει και εγώ ξέρω γιατί ήμουν παντρεμένη για 40 χρόνια με Έλληνα και μας λένε εντάξει στην Ελλάδα, στην Γερμανία λειτουργεί. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας μαζί με αυτό που είπα πριν και να γίνει αυτό που κάναμε και στη Γερμανία με τα νέα κράτη, να δώσουμε δυνατότητες για δάνεια επενδύσεων έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι σωστές δυνατότητες. Και όταν γίνουν αυτά, εγώ πιστεύω πως το ελληνικό κράτος θα τα καταφέρει. Να μιλήσω στα ελληνικά εγώ. Θα ήθελα να... ναι, Τσινοπούλου λέγομαι, Μαρία, έρχομαι από τον Όβερο. Θα ήθελα τώρα να υπερασπιστώ οπωσδήποτε την Ελλάδα, αλλά στον ιδιωτικό τομέα, όταν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο, γίνεται κάποιο συμβόλαιο, κοιτάζει ο κάθε συμβαλόμενος τι... σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο άλλος. Αν δηλαδή θέλει να του δανείσει κάποια χρήματα, κοιτάζει αν μπορεί να του τα επιστρέψει. Σε αυτή την περίπτωση, εδώ πέρα βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
Δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα στην αρχή για να δει αν πραγματικά την βοήθεια που ήθελε να δώσει στην Ελλάδα θα μπορούσε να την πάρει πίσω. Είναι κάποιο λάθος, πιστεύω, ότι δεν ευθύνεται μόνο η Ελλάδα, ευθύνεται προπάντων και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν δότης, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, θα ήθελα να πω σχετικά με την μεταρρύθμιση, τη διοικητική μεταρρύθμιση που είχε πει η κυρία Σπανού. Λοιπόν, ότι εγώ πιστεύω μόνο μέσω κάποιες διαμεσολάβησης θα μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση σε επίπεδο διοίκησης θα πρέπει να ερωτηθούν και οι ενδιαφερόμενοι. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν κάποιες συζητήσεις σε επίπεδο ίσο επίπεδο, δηλαδή να είναι και τα δύο μέρη να αισθάνονται ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα και να δοθεί κάποια λύση σε συγκεκριμένο πρόβλημα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν να δοθούν λύσεις στα διάφορα διοικητικά προβλήματα. Ότι υπάρχει τώρα και προς το παρόν έχω ακούσει εδώ πέρα η κυρία Μέρκελ ότι δίνει και αυτή η δυνατότητα στους πολίτες να πούνε τη γνώμη τους και θα ήταν σωστό να υπάρχει και αυτό στην Ελλάδα. Okay, danke schön. Jetzt kommen wir zurück aufs Podium. Ας επιστρέψουμε στο πάνελ και θα ήθελα να σας ζητήσω να λάβετε θέση τουλάχιστον σε αυτά που σας φαίνονται πιο σημαντικά από όσα υπόθηκαν. Κύριε Τσουκαλά, ξεκινάτε εσείς. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Θα ήθελα να πω 3 λεπτά ο καθένας, σας παρακαλώ το πολύ. Ο κύριος πρώτος μου είπε ότι έχω βιβλικές αναφορές. Έχω, δηλαδή μία έχω βασικά. Μίλησα για τον Παράδεισο. Ο Παράδεισος δεν είναι μόνο. Έχει μεταφερθεί πλέον και στη μεταβιβλική περίοδο. Όλοι μιλάμε για Παράδεισο και για κόλαση ακόμα και εκείνοι που δεν είναι θεϊστές. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εκείνο που πάντως, κατά τη γνώμη μου, έχει επιβιώσει από τη Βίβλο και μάλιστα θα έλεγα ότι έχει πλέον γίνει κανόνας τα τελευταία 20 χρόνια σε όλες τις κοινωνίες ανεπτυγμένες, είναι το βιβλικό ότι μόνον με τον ιδρώτα του προσώπου σου μπορείς να βγάλεις το ψωμί σου. Δηλαδή αυτή η βιβλική επιταγή η οποία έχει αρχίσει να αμβλύνεται τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και στο κράτος και στα κράτη δικαίου, στα κράτη τα κοινωνικά μετά το 1950, πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μου υπήρξε και η μεγαλύτερη, αν θέλετε, τομή στην ιστορία των πολιτικών ιδεών και της πολιτικής πραγματικότητας στην ιστορία, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, δεν μας έμενε παρά μόνο αυτό. Λοιπόν, πιστεύω ότι ξαναγυρίσαμε εκεί που αρχίσαμε, στη Βίβλο, με τον ιδρώτα του προσώπου. Λοιπόν, εκεί είναι που πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις. Τώρα, για το ζήτημα που ετέθηκε επανειλημμένως κατά παντίους τρόπους για την Ευρωπή και τη σχέση Ευρώπης και Ελλάδας, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Απλώς θα παραλάβω το που είπα πριν. Ότι η κατασκευή της Ευρώπης είναι για μένα ένα πρωτόγνωρο, πρωτοφανές, αν θέλετε, στην ιστορία πείραμα. Να κατασκευαστεί μια νέα πολιτική οντότητα που δεν θα είναι τίποτα από τα άλλα. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχει. Οι συνταγματολόγοι ερίζουν, δεν ξέρουν πώς δεν την πούνε. Άλλοι τη λένε συμπολιτεία, δεν είναι συμπολιτεία, τη λένε νομοσπονδία, δεν είναι νομοσπονδία κτλ. Ποιο είναι το ερώτημα? Το ερώτημα ότι είναι εντελώς ασαφές πλέον σήμερα, αλλά και από την αρχή ήταν ασαφές, ποιος είναι ο στόχος. Δεν είναι βέβαια να γίνει ένα εθνικό κράτος και γι' αυτό ακριβώς δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν πόροι από τη Γερμανία στην Ελλάδα, όπως μεταφέρονται από το Παιδεμόντιο στη Σικελία, να πούμε. Αλλά εν τούτης θα πρέπει να υπάρχει και αυτό σαν σχέδιο. Από τη στιγμή λοιπόν, το είπα και πριν, από τη στιγμή λοιπόν που λόγω κρίσης ή λόγω νεοφιλελευθερισμού ή λόγω αλλαγών στην παγκοσμιοποίηση είναι πια όλοι υποχρεωμένοι ή πιστεύουν ότι όλοι είναι υποχρεωμένοι να σκέπτονται με όρους παραγωγικότητας, δηλαδή με όρους καθαρά τεχνικούς οικονομικούς,
μέλλον αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τη φανταζόντουσαν οι ιδρυτές της τουλάχιστον, μου φαίνεται αβέβαιο ή ίσως και δυσίωνο. Αυτό ήθελα να πω ακριβώς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εμπεπλεγμένη ακόμα στις εγενείς αντιφάσεις οι οποίες συνέτρεχαν την εποχή που αυτό το υπέροχο, το υπογραμμίζω, όνειρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε για πρώτη φορά αποκριστελωθεί. Ευχαριστώ. Okay. Wunderbar, danke. Καλλιόπη Σπανού. Συγγνώμη, συνεχίζουμε εδώ. Συγγνώμη. Η Ελλάδα είναι το πρόβλημα. Το μεταθέσατε, δεν το καταλάβατε. Okay. Μπορεί. Τι θέλετε να σας απαντήσω, μια στιγμή. Συγγνώμη. Τι θέλετε να σας απαντήσω, δεν και εκφύγω. Δεν είμαι στη τηλεόραση. Bitte, machen Sie weiter. Λοιπόν, ναι. Nee, bitte nicht. Εγώ θεωρώ ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή, στην ΕΟΚ τότε και τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα. Της έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Κάποια τα αξιοποίησε, κάποια δεν τα αξιοποίησε. Έχασε κάποιες ευκαιρίες. Έχει, πιστεύω, το δυναμικό πράγματι να κάνει πολλά πράγματα. Το είπε νομίζω και ο κύριος Βούλγαρης ότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η αυτόματη ρύθμιση, η αυτόματη οργάνωση η οποία θα το αξιοποιήσει. Αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε. Εξού και εάν όλα ανεβαίνουν στην πολιτική ηγεσία. Ακριβώς επειδή από κάτω έχουμε μία αδυναμία οργανωτική, ρυθμιστική κτλ. Αυτοτελή. Όλα ανεβαίνουν στο πολιτικό επίπεδο. Επομένως, όλα αρχίζουν και τελειώνουν εκεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε στο μέλλον. Πιστεύω λοιπόν υπάρχει δυναμικό. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Και εντός των συνόρων. Συχνά μιλάμε για το ανθρώπινο κεφάλαιο εκτός των συνόρων. Νομίζω το εντός των συνόρων είναι εξίσου καλό. Και εν πάση περιπτώσει σίγουρα θα χρειαστεί να γίνουν αναδιαρθρώσεις και στη διοίκηση. Για απολύσεις είναι ζήτημα, δεν θα πάρω θέση. Είναι ένα θέμα αριθμητικό, το οποίο πρέπει να έχει ακριβή στοιχεία για να δεις τι γίνεται. Πάντως το σημαντικό είναι ότι χρειάζεται άλλου τύπου πολιτική σε αυτό το τομέα. Τρεις ερωτήσεις. Δίνουμε τις ευθύνες ως διανοούμενοι, ως πολιτικοί. Φορτώνουμε τις ευθύνες σε άλλους και δεν αναλαμβάνουμε τις δικές μας. Υπάρχει πράγματι ένα στερεότυπο στην ελληνική κοινωνία, ιστορικό και όλας μακράς διάρκειας, να θεωρούμε ότι οι ξένοι φταίνε για τα κακά μας. Αυτό είναι το ένα στερεότυπο. Το δεύτερο είναι ότι αυτοματιστηγωνόμαστε με την ίδια ευκολία που καταγγέλουμε τους ξένους. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στον χώρο της διανόησης και στον χώρο της πολιτικής γίνεται μια αργή διαδικασία αναστοχασμού με βάση την κρίση, που νομίζω ότι είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτήν την απλή κατηγορία ότι μιλάτε συνέχεια για τις ευθύνες των άλλων και όχι για τις δικές σας. Δεύτερον, ποιο εξυγχρονισμό θέλουμε. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω σε μία λέξη. Θα έλεγα ένα εξυγχρονισμό που να κάνει την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική μέσα σε μία Ευρώπη που είναι σε θέση να διατηρήσει το ευρωπαϊκό μοντέλο στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης. Και αυτό είναι ερωτηματικό. Τρίτη ερώτηση. Μπορεί αυτό να γίνει μέσω της απλοϊκού σχήματος ότι έχεις ένα κακό ιδιωτικό, ένα κακό δημόσιο και ένα καλό ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτή η απλοϊκή ανάγνωση. Υπάρχει ένα πρόβλημα αδύναμου ιδιωτικού τομέα, αδύναμων καπιταλιστικών δομών στην ελληνική κοινωνία και επομένως χρειάζεται και ένα δυναμικότερο κράτος. Δεν λέω μεγαλύτερο, λέω πιο δυναμικό, όχι ενδεχομένως του μοντέλου των Νοτιοανατολικής Ασίας αναπτυξιακού, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιου κράτους το οποίο θα μπορεί να παίζει ένα πολύ πιο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη. Τρίτο και τελευταίο, μονολεκτικά, δεν νομίζω, δεν ξέρω την ιστορία, δεν είμαι σε θέση να κρίνω τη σχέση Ανατολικής-Δυτικής Γερμανίας στην περίοδο της μετάβασης. Έχω μια εμπειρία από τη μετάβαση των Ανατολικών χωρών και ειδικά από τη Βουλγαρία. Δεν είναι η Ελλάδα η περίπτωση
ούτε σε αυτή τη φάση είναι, ούτε η Ελλάδα είναι στην περίπτωση των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης που ήταν πριν στο σοσιαλιστικό, στο σοβιετικό στρατόπεδο. Έχει δίκιο η κυρία που είπε ότι η Ελλάδα έχει ένα μεταρρυθμιστικό δυναμικό, όντας μια χώρα με μακρά δημοκρατική παράδοση και ενσωμάτωση μέσα στις, στις σύγχρονες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Χρειάζεται μια μεγάλη συζήτηση πώς αυτά μπορεί να αναδιαρθρωθούν στη σημερινή φάση που δεν, είμαι σε αυτής, δεν υπάρχει ο χρόνος για να την κάνω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Και αυτομάτως, κύριε Βίζενταλ, εσείς θα έχετε τον τελευταίο λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για δύο υποδείξεις που έγιναν. Η μία υπόδειξη αφορούσε τις δυνατότητες της φοροδιαφυγής. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να μάθουμε κάτι περισσότερο στο επόμενο στρογγυλό τραπέζι για το τι συμβαίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η άλλη υπόδειξη που ήρθε από την κυρία Σκαρπέλη είναι ότι όντως υπάρχει μια τεράστια διαφορά όσον αφορά το ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο που λειτουργεί, εργάζεται εκτός της χώρας. Και αυτό θα είχε πολύ μεγάλες δυνατότητες να συμβάλλει στην επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσον αυτή η οικονομική τεχνογνωσία έχει επιδρά το πολιτικό σύστημα και πραγματικά τις μεταρρυθμίσεις στον διοικητικό τομέα. Και στη Γερμανία υπάρχουν διάφορα, θα λέγαμε, ας πούμε, κλειστά επαγγέλματα όπου υπάρχουν διάφορα συμφέροντα που είναι ενάντια στο άνοιγμα των αγορών. Αν το δούμε αυτό πώς γίνεται στην Ελλάδα και αν δούμε αυτό σε συνδυασμό με το δημόσιο τομέα, όπου πρέπει πρώτα να ξεχωρίσει κανείς ποιος θα ασχοληθεί με τι, τότε σε αυτή την περίπτωση θα δείτε ότι ένα τέτοιο project, ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να μην επαρκεί τόσο απλά για να λύσει τα ζητήματα του διοικητικού τομέα. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε διάφορα ζητήματα και προβλήματα τα οποία θα μεταφέρουμε και στο επόμενο τραπέζι. Και σας ευχαριστώ πολύ που αντέξατε τόση ώρα. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο μας. Ευχαριστώ τους εισηγητές, το πάνελ. Νομίζω ότι μας πληροφορήσατε πολύ καλά σε ένα επίπεδο που σίγουρα δεν το γνωρίζαμε τόσο καλά προηγουμένως. Σας ευχαριστώ και τα λέμε σε λίγο.